Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ μεγάλη χαρά, ρε φίλε Σωτήρη Δασκαλάκη, να σηκώνεις το κεφάλι, να βλέπεις την εικόνα του, την οθόνη του υπολογιστή και να βλέπεις καλημέρα Σάββας. Ο φίλος μας ο Σάββας. Πόσα χρόνια, από την πρώτη μέρα. Πόσα χρόνια λίμπερο, ήλιος. Τι λες, ρε φίλε. Όχι, δεν ήταν 2-3. Ο ήλιος. Ο ήλιος 2-3. Ο λίμπερο 3, το 3. 4 Ολυμπιακοί αγώνες. Ναι. Και τώρα έχουμε 18. Έλα, ρε φίλε. 15 χρόνια. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Βρες το λίγο, σε παρακαλώ, το εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Τι γελάς. Ναι. Υπάρχει. Ποιος το έλεγε αυτό, το εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Α, είχε και συνέχεια. Ναι, αυτό το πρόβλημα είχε και συνέχεια. Είχε και άλλα. Ναι, δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει, δεν έχουμε και κοντούς. Δίπλα είμαι, μία ώρα μιλάω για σένα, για ώρα και τέτοια. Ορίστε, πάρε, βάλε. Τι, φανέλα του Όσοφου που έβαλες. Όχι, έβαλα. Όσοφου που, κανονικά. Όσοφου δεν θύρα 7, τσουκαλάς και έτσι. Δεν έχει 12, Όσοφου έχει κοντά στους 68,5-69. Εσύ τι σχέση έχεις με ομάδες που έχουν τίτλους. Μου είπανε πάρα πολύ ωραίο χθες. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ήμουν δίπλα με θέλει Μαριλής, γιατί έγινε μια αλλαγή στις προσκλήσεις που δίνουμε. Γίνονται από εκεί πέρα. Τι βλέπω, καλημέρα Σάββα. Ναι, έλα ρε. Μεγάλη χαρά σου λέω τώρα, τι να λέμε. Έλα ρε. Καλημέρα Σάββα. Καλημέρα Αστέρι μου. Καλημέρα Πεκτούρα του ΟΑΣΤ. Πεκταρά. Καλημέρα σε όλο τον ΟΑΣΤ. Μα στηρίζει, ακούει Λίμπερο. Όσοι ΟΑΣΤΙΤΕΣ και όσοι cab drivers δεν ακούτε Λίμπερο, ειδικά 10 με 12, είστε χ. Όλοι. Χ, κανονικά. Σωτήρη Δασκαλάκη σήμερα φοράει πόλο με γιακά Μάο. Ναι. Μάω. Αυτά εδώ πέρα. Αν περίμενε να στο βρει αυτό Σωτήριο Τσορμπατζόγλου, ακόμη θα κοιτούσε. Πες αυτά τα ωραία που λες. Να έρθει ο κόσμος, να καλέσουμε αυτό, να μαζευτεί ο κόσμος, να κάνουμε αυτό. Να... Με σταματάει χθες στο κέντρο της πόλης Ολυμπιακός με απίστευτο χιούμορ. Απίστευτο χιούμορ της γενιάς μου. Μου λέει, έλα να σου πω, λέω, και εγώ με λέω, είχε ανάψει το φανάρι. Λέω, εδώ αν με πιάσει το φανάρι κόκκινο, λέω, είμαστε καληνύχτα. Λέει, δεν τσατ πάρ κατευθείαν. Λέει, οπα από εδώ, αυτό τα γυαλιά εδώ. Τον καφέ δεν πήρα απ' έξω, τέλος πάντων τον πάρνε. Α, προπονητής του ΠΑΟΚ και έχει αφιέρωμα. Μερτσέα. Άντε, Καραγκιόζη. Ορίστε. Καραγκιόζη, ρε, δεν το βοήθησε τον άνθρωπο, παραδέξτε. Δεν... Τι να βοηθήσει, ρε. Κάτσε, τι ρε, να βοηθήσει. Ο άλλος είναι κάθε μέρα με την ομάδα. Ήταν κάνει στο... επιλογές. Ωραία. Τι να βοηθήσει. Ήταν το ποδόσφαιρο είναι θα κάνει αυτό. Άκουσε με. Άκουσε με. Ήταν στον ΠΑΟΚ ο Ντάρεν Φέργκισον. Προπονητής. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ο Ντάρεν. Ναι. Εσύ τον ανέφερες προχθές. Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι. Μόλις συνήρθε το κόμμα ο Σερ Άλεξ, τι ρώτησε. Α, το γιο του. Τι έκανε η Ντονκάστερ. Ωραία. Ήταν στον ΠΑΟΚ ο Ντάρεν Φέργκισον. Που ούτε καν να τον ενηρευτεί, Ντάρεν Φέργκισον. Α, έκανε πρώτο μάγκα, θα σε έκανε. Μπαλάρα θα έπαιζε. Ενώ τώρα πέφτω. Ναι. Ναι. Θα σε έπαιρνε το πρωτάθλημα με 30 βαθμούς διαφορά από τον Δεκέμβριο. Ναι, δεν είχε άλλο. Δεν θα ερχόταν δύο φορές ο Σερ Άλεξ. Δεν του έλεγε δύο πράγματα. Αυτό εκείνο το ένα το άλλο. Είναι αυτό σου λέω. Από τη μέρα που ήρθε η Μιτσέα, δες τι άλλαξε στον ΠΑΟΚ. Τι άλλαξε. Εκείνο στον μπαλκονάκι στη γωνία που ήταν και είπα κάτι εγώ εκείνη τη μέρα. Δες από εκείνη τη μέρα τι άλλαξε. Που πίεζε τον Μπρίγκεβιτς να πιέζει και να πιέζει τις περιοχές. Να τα βλέπεις. Αυτό άλλαξε. Πόσο ενώ πριν ο Γιουνές στην Ξάνθη δεν το έκανε αυτό. Που το λατρεύει. Με κράζεται για την Ξάνθη. Η Ξάνθη την μπάλα πει το χωριό, την μπάλα πει μια χαρά. Μια χαρά ο Λουτσέσκου. Από το καλοκαίρι έπρεπε να είσαι στο Λουτσέσκου να τελείωνε τώρα η ιστορία. Σωστό αυτό. Θα έχει και double. Ε, μετά ναι, τα λέω εγώ. Σωτήρη Δασκαλάκη έχουμε και σήμερα για ένα πρωινό ακόμη Παρασκευής μαζί μας. Ο Σωτήρης νομίζω ότι βρήκε αυτό που του ζήτησα. Νομίζω, βρήκες. Είσαι γατώνη για να μπούμε στο κλίμα και να δώσουμε διαγωνισμούς. Γιατί έχουμε σήμερα τελούς διαγωνισμούς. Μόνο ένας θα είναι τηλεφωνικός. Μόνο ένας. Η άλλη θα είναι σε μεσική για να μην φορτώνουμε τον Σωτήρη με 352 πράγματα. Έτσι, γιατί 351 έχει. Μην τα κάνουμε παραπάνω. Λοιπόν, Σωτήρης Δασκαλάκης πατάει το start στο δεξί pick-up του λίμπερου της καρδιάς σας. Τι γίνεται. Αστείο, αστείο. Ταράτα τζουμ, ταράτα τζουμ, ταράτα τζουμ, ταράτα τζουμ. Είναι και κλεμμένο, ε. Είναι και κλεμμένο, ε. Τις τότε να ήταν, το πήραμε εμείς. Glory, glory, man united. Glory, glory, man united. As the Reds go marching. Ah, ah, ah.
Δεν το γουστάρεις, τραγικό το θεωρείς. Αν το είχε αυτό ο ΠΑΟΚ. Ο... ρωτάει ο Σωτήρης Δασκαλάκης, ο παδί της United, λίγο ακούστε, λέοντος αφού 18 έκτο όροφο είμαστε, ρωτάει ο Δασκαλάκης, ο κλόουν πότε βγαίνει, λέοντος αφού 18 έκτο όροφο είναι ο κύριος με το άσπρο μπλουζάκι, με το γιακά λουπέτο. Μπορούμε να μιλάμε για αγγλικές ομάδες που έχουν ακόμα παιχνίδια κτλ. Σοβαρά. Αύριο παίζω. Συγνώμη. Σοβαρά παιχνίδια. Αύριο παίζω. Διεθνή. Αύριο παίζω στον αρχαιότερο ποδοσφαιρικό θεσμό του κόσμου. Ποιος ασχολείται τώρα. Ποιος ασχολείται, εσύ δεν ασχολείσαι Δημήτρη μου. Εσύ με το άλλο Σάββατο τώρα τη ματσάρα της Ευρώπης. Εγώ ασχολούμαι με τον αρχαιότερο ποδοσφαιρικό θεσμό του κόσμου. Συγγνώμη, τι πήρε ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, τι πήρε ο ΠΑΟΚ προηγούμενο Σάββατο. Ποδοσφαιρική... Ας πούμε και εγώ ποιος ασχολείται. Τι να κάνουμε, το Champions League είναι πιο σημαντικό από το κύπελο. Τι να κάνουμε. Ναι, και μιλάμε για κύπελο Αγγλίας, έτσι. Και το κύπελο Ελλάδος είναι μεγάλο θεσμό. Εγώ συμφωνώ. Να σου περιγράψει ιστορίες από κύπελο Ελλάδος. Σε μένα το λες. Εγώ το λατρεύω το κύπελο Ελλάδος. Πιο πολύ προτιμώ το κύπελο εγώ παρά το πρωτάθλημα. Ναι, συμφωνώ. Αλλά πόσο μάλλον το FA Cup. Πόσο μάλλον το FA Cup. Δηλαδή, τέλειος, μην τρελαθούμε τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Τι φωνή έχεις για τους δύο αυριανούς μεγάλους τελικούς κυπέλων, το κυπέλου Σκωτίας, Celtic Motherwell, και το κυπέλο Αγγλίας, Manchester United, Chelsea. Στις 7 και 4, τι ώρα είναι, 5 η ώρα το κύπελο Σκωτίας. Καλημερίζουμε τα παιδιά από το fan club της Celtic στη Θεσσαλονίκη, τα οποία μας ακούνε σχεδόν κάθε πρωί και μας στηρίζουν, παιδιά, να είστε καλά. Μουσική ανάσα και δίνουμε τους διαγωνισμούς μας. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε λίγο, δίνουμε 8, προσέξτε, 8 διπλές προσκλήσεις για το show του Λευτέρη Πανταζή στο Θέατρο Βεργίνα του Regency Casino απόψε. Ξεκινάει στις 10 παρατέταρτο. 8 διπλές προσκλήσεις. Η κάθε πρόσκληση περιλαμβάνει ένα welcome ποτό. Μεταφράζω, καλώς ήρθατε ποτό. Έτσι. Η είσοδος στο καζίνο δεν είναι απαραίτητη. Οι τυχεροί θα πρέπει να βρίσκονται στο box office του καζίνο το αργότερο μέχρι τις 9 και 4. Αν πας 9 και 16 δεν μπαίνεις. Η πρόσκλησή σου ακυρώνεται. Στο box office ενημερώνουν ότι έχουν κερδίσει προσκλήσεις μέσω του Λίμπερου. Έτσι, λες καλημέρα, με λένε Δημήτρη και έχω κερδίσει πρόσκληση στο διαγωνισμό του Λίμπερο το πρωί. Έτσι, στην, Λίμπερο του Λίμπερου. Στην Τρόικα. Οκ. Okay. 8 διπλές προσκλήσεις, τις οποίες διεκδικείτε μόνο τηλεφωνικά. Μόνο τηλεφωνικά. Έτσι, 23 10 287 888. Δεν σαλιαρίζετε, λέτε καλημέρα σε όποιον το σηκώσει. Καλημέρα. Ονοματεπώνυμο, τελείωσε. Μάριος Σλαμής για Πανταζή. Αυτό τέλος. Τέλος και το κλείνετε. Δεν κάνετε κουτσομπολιό. Αυτά. Και έχουμε τώρα τρεις διαγωνισμούς που είναι μόνο SMS-ική. Για αυτούς δεν καλείτε. Μόνο SMS-ική. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για απόψε για τη Λαϊβάρα των The Speak Easy Swing Band. Πανέμορφη μπάντα του είδους, του swing, που είναι σαν του Ζήλιου τελευταία τριετία, τετραετία. Speak Easy Swing Band που έχουν ανοίξει και πολλές ξένες μπάντες, αν δεν κάνω λάθος. Σαπόρτζε ξένα ονόματα του είδους. Απόψε στο 8-ball. Έτσι. Απόψε στο 8-ball. Δύο διπλές The Speak Easy Swing Band. Και για αύριο Σάββατο, δύο μονές προσκλήσεις. 12ο Σπίθηκος. Ο Αλυταράς Καλαμαριώτης. Παρουσίαση του νέου άλμπουμ με τίτλο Αξιοπρέπεια στο Fix Factory. Και δύο διπλές προσκλησούλες. Mary's Flower, Superhead και Vagina Lips. Καραμπαντάρες και οι δύο. Η δεύτερη είναι ο Δημήτρης, τον οποίο λατρεύω από τα Γιάννητσά και έχει καμιά δεκαριά project, ας πούμε, ο Δημήτρης πέρα τους Vagina Lips, στο 8-ball, έτσι. Δύο διπλές, Mary's Flower, Superhead, οι οποίοι πήραν το όνομά τους, όποιος το βρει πρώτος, πιάν τραγουδίστρια Ελληνίδα θέλαν να τιμήσουν, οι Mary's Flower, Superhead, Καβατζόνι, Ζευγάρι, Γυαλιά, Ελία από το Opticon Express και Vagina Lips στο 8-ball. 12ο πίθηκος είναι δύο μονές στο Fix Factor. Και τα δύο αυτά είναι αύριο Σάββατο. Και εγώ για να τιμήσω το 12ο πίθηκο φοράω σήμερα t-shirt 12ο πίθηκος. Τόσο μα τόσο απλά. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Speak Easy ή πίθηκος ή Mary's Flower. Μην γράψεις live, γιατί είναι 1, 2, 3 live. Και το αποστέλεις στο 54-526. 54-526. Κόστος μηνύματος
1 ευρώ και 24 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας. Πολύ ωραία τα λες, λοιπόν, φίλε. Δημήτρη, μάρκαρε το δικό μας φίλε, ναι, το καλημέρα Σάββας, να μην τον μπλεκόμαστε, εξαντεύσουν αυτοί. Ναι, ναι. Σου έχω θεματάκια. Είμαστε σήμερα, θα πάμε χωρίς Χρύσανθο. Ο Χρύσανθος με το καλό βαφτίζει να την... Να βάλουμε και τη Τσέλσι. Θα βάλουμε και Τσέλσι. Όχι. Όχι. Ωραία, είμαστε, ήδη έχουν πάρει τρεις. Να είμαστε δίκοι. Ωραία, ήδη έχουν φύγει οι τρεις προσκλήσεις για τον Λευτέρη Πανταζή. Τηλεφωνικά το τονίζω, μόνο Λευτέρης Πανταζής. Τα άλλα τρία live σε μεσικά. Μην πάρει κανείς και ταλαιπωρεί Σωτήρη με 12ο πίθηκο και με Mary's Flower και με Speakeasies. Τα άλλα είναι μόνο σε μεσικά, το τονίζω. Επιτρέπουμε στον Σωτήρη με το που λέει κάποιος, γκάβο να το κλείνει. Να του λέει θέλω για κατευθείαν το κλείνει. Θέλω για 12ο κατευθείαν το κλείνει. Μην μπείτε μετά, είστε αγενείς και μου το κλείνανε, έτσι. Δεν κάνει 30 πράγματα ο άνθρωπος. Έχει 8 προσκλήσεις διπλές, οι τρεις φύγανε για Λευτέρη Πανταζή απόψε στο θέατρο Βεργίνα του Regency. Καζίνο. Ρε Μαρία. Ρε Μαρία. Γιατί ρε Μαρία. Απέκλεισε την κι αυτήν, ρε Μαρία. Απέκλεισε την κι αυτήν, ρε Μαρία. Τσελσαρά. Μπουζουκί. Το έχω. Eurovision. Eurovision μέσα αρχές 70. Μαζί με Άμπα και τέτοια. Όχι, μέσα 70 εκείνο. Ναι, το Blue is the color. Το έχω. Ναι. Αυτό πώς λέει Σωτήρη. Blue is the color. Football is the game. Ναι. Αυτό παίζει και τώρα. Μήπως το άλλαξε ο Αμπράμοβιτς. Παίζει αυτό τώρα νομίζω και έχουν και ένα-δυο τελευταίες δεκαετίες. Απ' τα δύο ποια προτιμάς Σωτήρη, αυτό. Τσέλσι. Εννοείται ρε. Εννοείται λέει ο Σωτήρης. Εννοείται. Εννοείται λέει ρε Μπούφο. Τους κοκκινιάριδες. Ναι, ορίστε. Λοιπόν, παλικάρια της United, κανονίστε, στείλτε με πικρό αντίο. Να φύγει από το νησί με πικρό αντίο ο Αντώνης ο Κόντε, ο ξάδερφος του Άσου, του Πας Γιάννηνα, Πέδρο. Κανονίστε, ο ξάδερφος του Πέδρο Κόντε, του Πας Γιάννηνα, να φύγει πικραμένος από το νησί ο Αντώνης. Παλικάρια του Ζωσέ Μουρίνιο, παίξτε για τη φανέλα, για το έμβλημα, για το λαό σας, για τον προπονητή σας. Τι φωνή έχεις για το αυριανό Manchester United Celtic, Chelsea, συγγνώμη, τι φωνή έχεις για το Celtic Motherwell. Okay. Μαρία Σάκαρη αποκλείστηκε. Τι είναι στον αθλητισμό, ρε. Τι είναι, τι είναι. Να αποκλείεις το νούμερο 5 και να αποκλείεσαι από το νούμερο 11. Η Σάκαρη είναι 20 ή κάτι. Όχι. Ήτανε 50, ήταν 50 τόσο, μπήκε στους 40. Στις 40, συγγνώμη. Εντάξει, άρα μια χαρά. Ναι, παλιγόχι, ρε, κάτσε καλά. Μαρία. Τη μάνα της την πέρασε. Ναι, η μαμά της πότι, εντάξει. Μεγάλος με έρωτας, ξέρεις. Εκείνη το ήξερε. Μεγάλες, δεν της το έχω πει. Μιλήσαμε τηλέφωνο, ξέρεις πότε. Σου το είπα, νομίζω. Ήταν είναι καμιά 60 τώρα. Να σου πω πόσο είναι. Πόσο είναι. Ίδια ηλικία με εμένα ακριβώς. Πού το ξέρεις. Μου το είπε. Χωρίς να της πω τίποτα, της ανέφερα κάτι εγώ για την ηλικία μου και λέω ήμουν πορωμένος με σένα. Καλά, κατάλαβε ότι ήμουν ερωτευμένος, εντάξει. Ναι. Μιλήσαμε τώρα, ρε, τέλη του καλοκαιριού. Ήταν να βγάλουμε τη Μαρία εδώ όταν εσύ έλειπες, έκανες χαβαλέ με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Προετοιμασία της χαβαλέ. Mm-hmm. Και στην Ολλανδία. Καμάκια, ναι, και τέτοια. Ναι, που ναι. Κάνετε τουρισμό και λέγατε ότι βλέπετε την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Τη σκληρή προετοιμασία την περσινή. Ναι, λίγο, όχι, ήταν, να σου πω, ήταν λίγο πριν φύγω διακοπές. Μόλις όμως είχαν γυρίσει και λέει η Μαρία είναι μέσα και κοιμάται. Είναι κατάκοπη. Είχανε, ήταν, στο σπίτι κάλεσες. Ήταν από το 2-10. Στο κινητό. Yeah. Όχι στο κινητό. Στο κινητό της, κάτσε, της Αγγελικής το κινητό. Της Μαρίας το έχω. Της Αγγελικής Κανελοπούλου. Τι είναι αυτά που έχεις ρε φίλε. Και λέει είναι μέσα και κοιμάται. Τώρα γυρίσαμε, ήταν και η μαμά της μαζί. Στα πιο πολλά τη συνοδεύει η μητέρα της, εννοείται. Γιατί... Την είδα σε ένα τουρνά στην Τουρκία. Την Αγγελική. Ναι. Τη μαμά. Που κατέβηκε, ναι, και της είπε και κάποια πράγματα. Σας και ήταν και το μικρόφωνο ανοιχτό. Αλήθεια λες. Mm-hmm. Πότε, το... θυμάσαι πότε. Πριν κανένα μήνα. Ναι. Είχε δικαίωμα ο αθλητής, δεν ξέρω στο τένις της γενικά. Στην Τουρκία πριν κανένα μήνα. Ναι. Είχε δικαίωμα ο αθλητής να ζητήσει από τον προπονητή του, από τον άνθρωπό του. Ναι, 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 ναι. Σήκωνε το χέρι, ναι, έτρεχε, και... έτρεχε η μαμά, ναι, κατέβαινε κάτω και της μιλούσε και ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο. Ναι, ναι. Μεγάλη Αγγελική Κανελοπούλου. Εντάξει. Και ερωτευμένος και σήμερα παραμένω ερωτευμένος. Και της έλεγε η μικρή για το σερβίς που έκανε η αντίπαλος, ναι, μια Κροάτισσα. Ναι. Τι να κάνω ρε εσύ, να πάρω σκάλα να φτάσω την μπάλα, δεν μπορώ. Είχανε πολύ καλό σερβίς οι άλλοι και δεν προλάβαινε, ξέρω εγώ. Τι να κάνω, να πάρω σκάλα.
Ναι. Δηλαδή την έχει πάρει από κάτω. Και η μάνα την ανέβαζε. Ναι, αν βλέπεις ότι είναι ο άλλος, ναι, ναι. Εδώ απέκλεισε την. Α, παιδιά! Θέλω να μας βοηθήσετε η τενισική. Ναι. Η τενιστική. Στον αγώνα με την Δεν Καρολίνα. Είναι και ο Χρήστατος εδώ. Ναι, στον αγώνα με την Καρολίνα Πλίσκοβα, την Τσέχα, κάποια στιγμή εκνευρίστηκε η Πλίσκοβα και τι έκανε, λέει. Έσπασε την ρακέτα της στην καρέκλα chair umpire. Μηδενισμό, μείον τρεις. Ναι, τι είναι αυτό. Μείον τρεις. Βρε, ναι, ναι, και τιμωρία η έδρα και χωρίς... Ναι, η καρέκλα chair umpire, τι είναι. Είναι UMPIRE. Μα ξεκάθαρα. Τι είναι το ξεκάθαρα, παιδιά, βοήθα λίγο, σύρε φίλε, που είσαι του τένις και το λέει ξεκάθαρα. Για βοήθα, και εγώ δεν είμαι. Για βοήθα λίγο. Έχουμε γάμο σήμερα. Γράφεται UMPIRE αύριο. Α, αύριο είναι ο γάμος. Νομίζω θα τον έχει ζωντανά κάποιο κανάλι ελληνικό. Πήρε τα δικαιώματα. Ναι. Νόβα. Αν δεν κάνω λάθος. Όσα. Ναι, το έψιλον λογικά. Λογικά, ναι, ναι. Ναι, ναι, γι' αυτό και έχει. Ναι, ναι, ναι. Πολύ πράγμα εδώ βλέπω αφιέρωμα στο. Όχι, ήταν στο ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ είναι, sorry, sorry. Στην ΕΡΤ. Καλά, έχουν βγει. Σωτήρη, βλέπεις αναμνηστικά, εσώρουχα, προφυλακτικά, δαχτυλήθρες, σφινάκια. Τι σχέση έχουν αυτή με. Πιατέλες. Αναμένονται, λέει, τα έσοδα να είναι κοντά στα. Για ποιον είναι τα έσοδα αυτά. Για τη βασιλική οικογένεια. Πω, αποτροπή. Τι εμπόριο. Όμως, ναι, κινείται. Εμπόριο, κανονικά. Η βρετανική οικονομία, ρε φίλε. Εντάξει. Θα πάνε από. Όχι η βρετανική, η βασιλική οικονομία. Άλλο το ένα, το άλλο. Και η βρετανική, ρε εσύ. Θα πάνε τώρα, να σου πω κάτι. Από όλο τον κόσμο, κυρίως από την Ευρώπη, για το γάμο. Για ποιο λόγο. Δεν θα πάνε 10.000 κόσμος. Αυτοί δεν θα μείνουν σε ξενοδοχεία. Δεν θα φάνε. Δεν θα πιούνε. Περίμενε, μην το βλέπεις έτσι. Εντάξει. Σαν και εμάς που έχουμε το τατόι και σαπίζει. Θα θέλεις να πας, θα θέλεις να πας. Βέβαια. Έχουμε το τατόι και σαπίζει. Το αριστερός Ρεσοτήρι, τι σχέση έχει, το αριστερός Μάριος, ναι. Για τους Άγγλους τι θα έλεγα, αν ήμουν Άγγλος θα έλεγα άλλα για τους βασιλιάδες. Γιατί ρε, το Αγγλόφθος τι σχέση έχει. Ναι, άλλο το, εντάξει, άλλο το αριστερός, έτσι, και άλλο η βασιλική οικογένεια και τους δημόσιοι βασιλείς, λοιπόν, άλλο, έχει διαφορά, τι, μην το κάνουμε τώρα. Μαρία, κάνουμε αθλητική εκπομπή. Ναι. Ναι, ο κόσμος καίγεται. Μαρία Σάκαρη. Για ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο. Ναι. Για Ηρακλή μπάσκετ. Για ΠΑΟΚ μπάσκετ. Για Άρη ποδόσφαιρο. Μεταγραφές. Διάβασε. Ήρθε, ο διαγωνισμός για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Όπτικον Εξπρες έκλεισε. Διαβάζει την απάντηση ο Δημήτρης Σορμπατζόγλου. Έθεσα το ερώτημα. Ποιαν Ελληνίδα λαϊκιά τραγουδίστρια τιμούν με την ονομασία τους η Mary's Flower Superhead. Διαβάζει το μήνυμα του 231 ο Δημήτρης. Οι μυστήριοι τιμούν την Μαριάνθη Κεφάλα. Βάλε νύχτα ονειρομάνα να γουστάρουμε πρωί πρωί. Καλημέρα τουρίστας. Ο Πολύκαρπος. Δώσε γυαλάρες. Πολύκαρπο, το ζευγάρι γυαλιά ηλίου είναι δικό σου. Όσοι συμμετέχετε σήμερα στους διαγωνισμούς και δεν κερδίζετε, καβατζώνετε δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ, την οποία και εξαργυρώνετε στα Opticon Express. Σε ένα από τα τρία Opticon Express. Μαριάνθη Κεφάλα, τι ζήτησε το κομμάτι? Νύχτα ονειρομάνα. Καλημερίζουμε την τεράστια, τη μοναδική Μαριάνθη Κεφάλα και στο πρόσωπό της όλες τις αυθεντικές λαϊκές. Ανέτα Μαρμαρινού, πες την άλλη, ρε Σωτήρη. Μαριό. Καλά, η Μαριό είναι και ρεμπετό τέτοια, ναι. Που ο γιος της είναι παντού στις φωτογραφίες με τον ΠΑΟΚ πέρσι. Στο κύπελο, ναι. Παντού. Φέτος. Παντού. Φέτος δεν είναι, νομίζω. Δεν τον άφησε. Φέτος δεν είναι. Άιντε Μαριάνθα. Μαριάνθη. Τραγουδάει καθόλου στο τραγούδι αυτό ή παίζει μόνο. Μας έβαλε το instrumental ο Σωτήρης. Εμπορικό γεγονός ο γάμος. Χάρη Μέγκαν. Ωραία η Μέγκαν. Ξέρεις τι με ανάβει στη Μέγκαν. Λίγο το ένα της το μάτι, λίγο και μπανίζει λέει ο αλλού. Με τρελαίνει αυτό. Δες, νομίζω το δεξί, λίγο, πολύ λίγο. Με τρελαίνει, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Καημό το είχα να είμαι. Ήμουν με κοπέλα ποτέ. Δεν ήμουν, αν ήμουν καμία τέτοια. Μπράβο. Δύο-τρεις μέρες με το μάτι λίγο αλλού μπανίζει, αλλού φουρνίζει. Έλα, τραγουδάει. Δώσε. Θα λέει ο Τσαλτίδης, ρε εσείς, μία μέρα δεν ήρθα και πλακώσατε. Αφιερωμένο στο Χρύσανθο. Ναι, αφιερωμένο στο Χρύσανθο και στην κορούλα του που τη βαφτίζει, ναι, την Κυριακή. Και δεν ήρθε σήμερα. Λέει, τι λέει, το νερό θα ζεστάνει. Λέει, δεν έρθω αύριο, επειδή βαφτίζει την Κυριακή. Αν τα καλά. Λέει, τι
Ζεσταίνουν τώρα στα καζάνια στο βαθύλακα το νερό. Να πει το κοριτσάκι, να είναι καλά το κοριτσάκι, το καμαρό και νυφούλα. Καλό, καλό. Μια φορά στις 10 έγινε. 10... Δηλαδή, έλα, κάνε εκπομπή και μία ώρα φύγει. Μη σειρότερο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Σωτήρη, την άλλη εγώ Παρασκευή δεν έρθω. Γιατί την Κυριακή έχουμε έναν αραβόνα. Θα πάω σε αραβόνα. Άμα είναι ο δικό σου, ρε. Άμα είναι ο δικό σου, χαλάλι. Άμα είναι ο δικό σου, χαλάλι. Τι ο δικό μου. Δασκαλάκι λέει, αραβόνες έχει κάνει πολλούς ασλαμάς. Γάμους δεν έχει κάνει. Αυτό όντως, ναι. Τη Δευτέρα κανονίστε Κωνσταντίνου και Ελένης κάποιοι από δίπλα να λείπετε. Που να πάρετε ρεπό. Εδώ έχουμε Κώστα. Εδώ έχουμε εδώ ρε Κώστα. Κώστας. Κώστα και Ελένη δεν έχουμε το εδώ. Το Βασιλόπουλο ρε φίλε. Το Βασιλόπουλο έχουμε. Ναι, μην το πω και δεν έρθει όμως. Κλείνεται 48. Τη Δευτέρα κανονίστε Κωνσταντίνου και Ελένης και τι θα φέρετε, έτσι. Τι θα φέρετε, μην φέρετε τίποτα κοτοπιτάκια και κολοκυθοπιτάκια. Πάμε, πρώτη ώρα. Opticon Express, πάντα εδώ μαζί μας. Ο φίλος κέρδισε ήδη τα πρώτα γυαλιά ηλίου. Με βασιλική ρετσίνα, πλούσια, αυθεντική γεύση, κορυφαία. Άφθονη ρέει τώρα στην Μεγάλη Βρετανία. Βασιλική ρετσίνα, μέρες που είναι. Ρεγκίνα, ήδη αξεσουάρ μπάνιου σε επιλεγμένα καταστήματα τα κορυφαία. Αξεσουάρ μπάνιου και Mr. Gold. Και σήμερα η καλύτερη επιλογή για να φάτε, για να τσιμπήσετε μεσημέρι, βράδυ, πρωί, απόγευμα. Τρεις κανονικές πίτσες μόνο 9,90. Μόνο 9,90 δίπλα στο ιστορικό γήπεδο του Βυζαντινού Αθλητικού Ομίλου στις Οικίες. 23-10-62-85-86. Γρήγορα ξεφύγαμε, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Τιμή και δόξα στον 845 ή στην 845. Που μετά από το προηγούμενο μήνυμα και την αφιέρωση που κάναμε με Μαριάνθη Κεφάλα, μας γράφει: ρε, τιμήστε τη Βουλασαβίδη τη Λεβεντομάνα και αφήστε τις άλλες. Άστε τις άλλες, ναι. Ναι. Τώρα θα βάλουμε να ακουστεί. Τώρα. Τιμή και δόξα. Να ακούσουμε το πρώτο διαγωνισμό, να πούμε. Όχι. Για να κερδίσουμε χρόνο. Βουλασαβίδη θα ακούσουμε. Χάνεις κόσμο έτσι. Ακόμη τώρα δεν γύρισα να ακούσουμε. Βουλασαβίδη. Του Ιβάν να τη λένε. Αλές! Όχι, δεν καμία σχέση με Ιβάν. Καλό του Σωτήρη, λέει ρε εσύ, μπας και εννοεί, λέει, του Ιβάν, τη λένε Βούλα Σαβίδη και έχει γίνει κανένα μπέρδεμα. Βούλα Σαβίδη, μία είναι έτσι. Σωτήρη, πόσες μείναν, τέσσερις, για πανταζή. Μία. Έμεινε μία τελευταία πρόσκληση διπλή, για Λευτέρη πανταζή απόψε. Εξαϊλώθηκαν οι 7. Τραγουδάει. Μία. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Βούλα Σαβίδη είναι η μητέρα του Σταύρου Κόλκα, έτσι. Με εμβληματικό άλμπουμ Τα Πέριξ. Όπου διευθύνει την ορχήστρα ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Στο οποίο το σπίτι ήθελε να πληρώσει η ΔΕΗ πριν 3 χρόνια. Χρωστάτε, λέει, στη ΔΕΗ. Το στείλαν στην Ξάνθη, ναι. Το έχω, την απόδειξη μεγάλη. Ναι. Το έκανε πρωτοσέλιδο για εσπρέσο. Χρωστάτε, λέει. Τι λέω, πρέπει να είχε. Να είχε μαζευτεί, ρε φίλε, χρωστάτη, μάλλον Χατζηδάκη, πόσα μαζεύτηκε, καμιά 15-20.000 ευρώ, πόσο θα είχε. Και παραπάνω, λογικά. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Και στη Βούλα τη Σαβίδη. Μεν, η οποία εδώ πέρα, την γνώρισα εγώ πέρυσι από κοντά. Δεν την είχα γνωρίσει ποτέ τη γυναίκα. Ήρθε για να σε γνωρίσει, δεν είναι. Και ήρθε πριν. Όχι, πρέπει να έχει 1,5 χρόνο που ήρθε. Για το Σταύρο και με μεγάλη μου χαρά, ας πούμε, συστήκα τα λοιπά. Μιλήσαμε για τα Πέριξ, για Μάνο Χατζηδάκη. Έτσι. Λοιπόν, έκλεισε Σωτήρη. Να μην σε καλούνε. Έκλεισε. Τέλος. Λευτέρης πανταζή μας τελείωσε. Τώρα μόνο SMS-κά διεκδικείτε 2 διπλές προσκλησούλες για απόψε. The Speak Easy Swing Band στο 8-Ball και για αύριο Σάββατο 2 μονές προσκλησούλες για τον περήφανο Καλαμαριώτη. 12ο πίθηκο, το φίλο μου τον Άκη, που παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ Αξιοπρέπεια με πολλούς guest καλεσμένους στο Fix Factory. 2 μονές για 12ο πίθηκο. Φαντάζομαι τώρα οι πιτσιρικά μας ακούνε, είναι ή σχολείο ή κοιμούνται. 2 διπλές προσκλησούλες, Mary's Flower Superhead, η μπάντα η οποία με το όνομά της τιμά την Μαριάνθη Κεφάλα και Vagina Lips στο 8-Ball για τον φίλο που έστειλε ένα μήνυμα στον Δημήτρη. Αυτό έχει περάσει η ονομασία επίσημα, το Vagina Lips, που κανονικά δεν έχει περάσει λογοκρισία. Πουλάνε τα CD τους, ας πούμε, και τα βινίλια κανονικά στα μαγαζιά. Δεν είναι, αυτή είναι ονομασία, φίλε. Και είναι το παλικάρι από τα Γιάννητσά. Ό,τι αξιόλογο έχουν βγάλει τα Γιάννητσά είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ, που κάνει καριέρα παντού στο εξωτερικό, και ο Δημήτρης με διάφορα σχήματα που έχει πέρα από τους Vagina Lips. Ξεχνάω τώρα, κόλλησα μετά, αλλά τα έχω όλα και τα ξέχασα. Πάμε. Ποδόσφαιρο. Ειδησιογραφία. Ναι. Τι βλέπεις, δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, αύριο παίζει ο Ηρακλής, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, τελικά περίμενε.
αυτό τελικά πήγε αύριο. Αύριο Σάββατο 6 ώρα, ναι. Αντί για Κυριακή 5. Ναι. Αύριο Σάββατο 6 ώρα στο Βόλο. Ναι. Κανένα ενδιαφέρον για τον Ηρακλή. Κανένα ενδιαφέρον. Γιατί το πρόγραμμα σε βόλεψε και τα κατάφερες και μια χαρά και γεια σας. Όχι, κακό το όπως πρόγραμμα το με τα τρία σερί εντός έδρας. Ναι, ναι, ναι. Πολύ αποδείχθηκε. Όταν έγινε, δεν είναι καλό. Αποδείχθηκε, ναι. Ούτε για τη Ρεάλ είναι τρομακτικό τρία εντός. Ναι, ναι. Ούτε για τη United, ας πούμε. Έχεις καθαρίσει από την τέταρτη αγωνιστική και δεν ήταν καλό. Τώρα που τα πήρα τα μάτς, ναι, είναι. Ο Καλαφάτης ή θέλει ο Σταύρος, τι λέει. Μια χαρά. Α, ο Κορμπαλάνη. Ηρακλής μπάσκετ. Ηρακλής μπάσκετ. Όλο και Ηρακλή μας λέει. Εκείνο είναι που καίει, εκείνο είναι που καίει. Θα κατεβεί κόσμος στην Πάτρα, μεγάλο παιχνίδι. Αύριο, Απόλλων Πατρών Ηρακλής. Ώρα νομίζω είναι 5. Ώρα, αυτό το δείχνει η ΕΡΤ. Λες. Έχει πάρει η ΕΡΤ κάτι, νομίζω κάτι είπανε. Κάτι με ΕΡΤ άκουσα, τέλος πάντων. Σωτήρη. Άμα θες βάλει το χαλί, μας είχα ένα skin draw, κανένα Def Leppard, άμα θες σήμερα λείπει και ο Τσαλτίδης. Άμα θες βάλει ό,τι τραβάει η ψυχούλα σου. Έχει εννοείται καυτό το παιχνίδι, με πολύ πολύ δύσκολη αποστολή για τον Ηρακλή, για τους Κιανόλευκους, έτσι, για την ομάδα του Λευτέρη του. Ο Χαριτόπουλος προχθές ρε εσύ επέτυχε 27 πόντους και 15 rebound. 21 πόντους, 15 rebound. Ο Ντάνι Φερνάντες του μπάσκετ. Ο Ντάνι Φερνάντες. Είναι σαν τον Ντάνι Φερνάντες. Και κοψιά, φάτσα, μαλλί. Πω, φοβερά πράγματα. Πώς είπε, 25? 21-15 πρέπει να ήταν. 21. Εντάξει, οκ. Ενώ έχει χαλαρώσει ο Κακαλούδης. Ναι. Ο Γκάγκα. Ο Σες Φάμπρικας του μπάσκετ. Αύριο μπάσκετ, 4 η ώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δεύτερο παιχνίδι. Για πρόκριση τετράδα. Πώς το βλέπεις? Τι να το δω τώρα αυτό, μωρέ. Δεν σε ενδιαφέρει. Πραγματικά. Παγερά, διάφορα. Εγώ γλίτωσα το στοίχημα που με είχατε εμπλέξει. Το γλίτωσα, τέλος. Μιλάμε για το μεγάλο. Σωτήρι 752. Για το πιο μάγκικο στοίχημα όλων των εποχών. Όχι, τα λέμε αυτά. Σωτήρι, το οποίο περιμένει ο κόσμος να πληρωθεί. Ποιος μπήκε? Η Αναστασία ήτανε. Τρέβει, μην τυχόν γενικά κακό. Όχι, τι να γίνει, ρε. Στοίχημα την επομένη του ΠΑΟΚ Άρη στο κύπελο που πέρασε ο Άρης και του έδωσα 5 νίκες αβάτζο. Έκανε και. Α, είπε και στο 5 όχι. Στο 5 δεν θα χάνε. Φοβερά πράγματα. Δεν θα χάνε στο 5, θα χάνε στο 6 και χάσε στο 7. Πω. Και τώρα του δίνω στο ποδόσφαιρο 20 πόντους αβάτζο και δεν λέει ναι. Δεν λέει ναι. Θα αποφεύγει. Λοιπόν, να πω αυτό που με χθες ο Ολυμπιακός. Που με σταμάτησε. Την κατηγορία να το βάλω. Μια κατηγορία αβάτζο. Τι εννοείς, ρε φίλε, μια κατηγορία αβάτζο. Μήπως πέσει, ρε. Μήπως πέσει. Μήπως πέσει. Τι λες εσύ. Άμα πέφτουν 6 για πλάκα. Λοιπόν, με σταματάει χθες ο Ολυμπιακός. Ναι. Που τον ξέρω χρόνια. Ας μορφή της πόλης γενικά. Εντάξει, οκ. Okay. Λέει, λέω, θα πρεσί το φανάρι τώρα θα μας πιάσει. Λέω, μην εδώ. Λέει, με μισό, ούτε μισό κλάσμα. Λέει, άκου. Ο Ολυμπιακός λέει, έχει, πώς έχει, λέει, ξέρω εγώ. Έχει, λέει, 18 double, πόσα έχει, 19, λέει, πόσα double έχει. Ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, έχει, λέει, 9, 7, πόσα έχει. Η ΑΕΚ έχει 2. Και ο ΠΑΟΚ, λέει, ένα σε μπλουζάκι. Καλό, 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 για χιούμορ, ωραίο. Ναι, 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 ωραίος. Γνωστός Ολυμπιακός της πόλης. Με απίστευτο χιούμορ και πνεύμα και τα λοιπά. Όχι ο Αγάθωνας, δε, καμία σχέση, όχι. Δύο γενιές κάτω, τρεις γενιές κάτω. Θες αντικάδα του ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά? Περίμενε. Την έγραψε εδώ. Σε παραδέχομαι. Άντε να σε δω. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα που θα μπουράφω. Μπροστά, δίδυμο, Πρίγιοβιτς με Πούκι. Ποιος Πούκι? Τέμου. Ωραίο, ταιριάζει η Ελλάδα, ωραίο. Τέμου. Φίλε, Σωτήρη, τρελό όνομα. Τέμου. Τον πάω τον Πούκι. Ωραίο για δίδυμο, ψηλός κοντός. Ωραίο για δίδυμο. Μελαχρινός ξανθός. Και μελαχρινός ξανθός, ναι. Τέμου Πούκι, βέβαια. 7 ετών, έτσι, στα ντουζένια του. Με γεμάτη σεζόν στη Μπρόντμπι. Βέβαια τον ξέρουμε όλοι, το θυμόμαστε λίγο πολύ από τα. Με τη φανέλα τη Σάλκε. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω. Μπρόντμπι τον έχω δει, ας πούμε, σύνολο 1,5 μήχρονο. Με Μπρόντμπι. Εντάξει. Για λέγε, περιμένω αγωνία να ακούσω. Γκολκίπερ. Ο Ζήφκοβιτς αρέσει. Τη Ξάνθη. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι του βρίσκεις, Μάρια? Ωραία λάθη με τον ΠΑΟΚ. Τι του βρίσκεις? Το δεύτερο γκολ που τρώει με τον ΠΑΟΚ είναι, ρε φίλε. Εκείνο το 0-3. Δεν παίζονταν ο ΠΑΟΚ. Δεν παίζονταν, ναι, γι' αυτό. Και έκανε. Δεν την έκανε ούτε η ανιψιά μου που είναι 5 ετών. Και δεν έχω. Ζήφκοβιτς ή Πασχαλάκης? Ζήφκοβιτς, είπα, πόζερος είναι ο Πασχαλάκης. Εντάξει. Μ' αρέσει και ο Ζήφκοβιτς. Μ' αρέσει εμένα ο Ζήφκοβιτς. Α, σ' αρέσει ο Ζήφκοβιτς. Μ' αρέσει.
Τώρα τι να πω, ρε φίλε. Ναι. Άντε, πάμε στον goalkeeper, μην με πνίγεις πολύ. Έναν από τους δύο, λέει, το πας εκεί, έτσι. Σίγουρος ο Ζίβκοβιτς πάει, έκλεισε. Όχι, σίγουρος είναι. Ωραία. Στο στόχαστρο. Ωραία. Πάμε, πάει αυτό. Πάει αυτό, ωραία. Πάμε, δεξιμπακ. Μάτος. Μένει αυτός. Καλά, λέει, εντάξει, ρωτάω, ρε φίλε. Προσλήπησή σου μένει, ναι. Ναι, μη με πας να με βρει. Ναι, δυστυχώς μένει. Εγώ τον θέλω να μείνει. Αλλά διαιτητές να παίζουν Ισπανοί, όχι Έλληνες. Ναι, Μάτος δεξιμπακ. Ωραία. Πάμε, αριστερό μπακ. Βιερίνια. Ναι, μέσα. Κορυφαίος. Ωραίος, κορυφαίος. Μπακ από Γιαννούλης. Γιατί θέλω να δω Γιαννούλη εκεί. Μπορεί. Άμα αποδείξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μέσα στη χρονιά ότι μπορεί να το. Μ' αρέσει πολύ, έκανε τρελή σεζόν και έχει κάνει μία από τις συγκλονιστικότερες δηλώσεις ποδοσφαιριστή τελευταία πενταετία Έλληνα. Έτσι. Όταν σκόραρε με τη φανέλα του Βατανιακού. Μας μίλησε εδώ. Ναι. Όταν σκόραρε εναντίον του Βατανιακού. Με φανέλα του Βατανιακού εναντίον του Ηρακλή. Σήμερα σκόραρα κόντρα στην. Α, έμεινε άλλη μία. Α, γιατί πήρε κάποιο. Α, ωραία. Δεν είπαμε ψέματα. Απλά πήρε μία κυρία και την ακύρωσε. Οπότε. Τηλεφωνείτε μόνο τηλεφωνικά για μία διπλή πρόσκληση Λευτέρης Πανταζής απόψε θέατρο Βεργίνα Ρίτσης Καζίνο. 2310-287-888. Μόνο για την πρόσκληση του Λευτέρη Πανταζή. Όχι για τα άλλα live. Και δήλωσε ο Γιαννούλης σκόραρα κόντρα στην ιστορικότερη ομάδα της Ελλάδας. Οπότε είναι δεκάδο Γιαννούλης. Αλλαγή ο Βιερίνια. Πάμε. Κέντρο άμυνας. Βαρέλα. Εννοείται. Μεταγραφή. Ναι. Και μία μεταγραφή. Αφήνει έξω τον Χωσέ Άγχελ Κρέσπο. Του οποίου η κορούλα, σύμφωνα με τον Αντρέα Παλομπαρίνη, μοιάζει με τον Κρέσπο σαν δύο σταγόνες νερό. Έλα και μη χειρότερα. Το βλέπα, το ξανάβλεπα, φώναξε άλλα τρία. Λέω ρε παιδιά, ελάτε λίγο. Φωνάζω άλλα τρία άτομα. Λέει, όχι, ρε, τη μαμά τη λέει πιο πολύ. Λέω το κοριτσάκι. Κέντρο, Μαωρίσιο. Δεν έχει γένεια. Κέντρο, του δύο θα μου πει τώρα μπροστά, έτσι. Ναι. Μαωρίσιο, δεν λείπει. Ρε φίλε, γιατί δεν τρελαίνομαι. Θα είναι καλύτερο του χρόνου. Θα είναι, το υπάρχει. Ναι. Άντε να το. Έφυγε ακτά, Ρωσία, το ένα τ' άλλο, προετοιμασίες, θα παίξει, ξεκινάει κανονικά, ξεκουράζεται τώρα. Ωραία. Πολύ καλύτερο. Σε διακόπτω λίγο. Τέλος, μην καλείτε. Τέλος. Έφυγε η πρόσκληση για λεπά. Τώρα σε ακούω. Τέλος, μην καλείτε άλλο. Ναι. Δίπλα μεταγραφή. Όχι μεταγραφή. Μεταγραφάρα. Μηδέν ευχαριστώ στον κορυφαίο του τελικού, έτσι. Μηδέν. Στα πατάρια. Δεν ευχαριστώ. Και τι να κάνω. Στον Κάνια. Τέλος. Φεύγει αυτό. Όχι. Μπορεί. Θα τον έζει για. Ναι, ρε, εντάξει. Ναι. Ανεβαίνει σε επίπεδο. Μεταγραφάρα. Πολλά λεφτά εδώ. Εδώ πολλά λεφτά. Τα κάνει όλα. Οκτάρι. Ναι. Ψιλο. Ναι. Ναι. Όχι εξάρι. Όχι. Ακούει ο Λουτσέσκου τώρα. Ναι, ναι. Θα σε πει βλάκα. Ναι. Το τα είπαμε αυτά. Ναι. Δεν ξέρει αυτό, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρει κάτι, δεν θες να το πει. Πάνω κάτω. Μεταγραφάρα. Τι. Ναι. Πολλά λεφτά. Ξέρει κάτι. Φαντάζομαι. Εγώ εκεί θα έπαινα Λάμπαρντ. Το έχω πει. Θα έπαινα Φρανκ Λάμπαρντ. Ναι, να γίνει πάταγος στον κόσμο στην Ευρώπη. Όχι στον κόσμο. Μάτσε ρε σημάδι. Τι να κάνουμε τώρα. Στα, το τον έφερνα πίσω. Τζέραρντ Λάμπαρντ. Είμαι ο Ιβάν. Α, τον Τζέραρντ. Αυτό γλιστράει. Εμένα με συμφέρει σαν Ηρακλειδέα. Ναι. Να έχει αρχηγό να σου γλιστράει. Τον θέλω. Δεύτερο επιθετικό. Πέλκα. Και μεταγραφή. Με πα τώρα σε δεκαροδεκάρι. Ναι, αυτό το ρόλο που έχει ναι. Στον ΠΑΟΚ. Να πω κάτι. Και ή μεταγραφή. Να πω κάτι. Ναι. Σοβαρά. Δεν θα ήθελα βασικό του χρόνου στον ΠΑΟΚ, αν είμαι ΠΑΟΞής, Πέλκα. Γιατί? Για αυτό που θέλω δεν είναι βασικός ο Πέλκας. Τι λέζες. Άλλον παιχταρά θέλω. Όργια κάνει. Ούτε για την εθνική. Με τίποτα. Όργια, όργια. Αν και ανέβηκε πολύ το παιδί, εντάξει, οκ, okay, ωραία. Καταπληκτικός. Ωραία. Α, μην εσύ βασικό, βασικό τον Πέλκα. 100%. Για τον ΠΑΟΚ του Champions League, των ομίλων. Βέβαια, εννοείται. Ωραία, οκ. Okay. Από αυτόν ξεκινάει 11. Οκ, ωραία. Σχεδόν. Okay. Αυτό και δύο-τρεις ακόμα. Οκ. Okay. Άκρα... Αφήνει την κοπέλα του να πάει στο χορό ενώ δεν είναι αυτό. Μπράβο. Ναι. Θέτεις ηθικό θέμα. Καταρχάς, εγώ η ίδια μόνη μου αν ήμουν η κοπέλα του δεν πήγαινα. Από μόνη μου. Θα έλεγα Δημήτρη, δεν πάω χωρίς εσένα. Την καλέσανε οι φίλες της. Οι φίλες, οι γυναίκες συμπαίχτων. Εσύ Δημήτρη δεν θα το δεχόσουν αυτό. Εσύ δεν θα το δεχόσουν. Από όσο να σε έχω αντιληφθεί. Δηλαδή κύπελο εγώ ναι. Να έλειπα στην εθνική ομάδα. Μπράβο. Και να μου έλεγε θα πάω. Ναι. Πήγαινε. Πήγαινε. Συνέχισε άλλο. Ακούει ο κόσμος σε κρίνει. Άκρα. Στα άκρα. Τζάλμα Κάμπος ρε φίλε. Ναι, τον θέλω. Τον θέλω. Σταθερά. Ναι. 6-6, 7-7. Ο πιο σταθερός παίκτης του ΠΑΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια. Και βλέπουμε. Έχουμε θέμα εκεί. Ο πιο σταθερός. Απέναντι. Ουάρντα ή Ενρίκε. Εδώ σε θέλω. Ποιος. Ενρίκε λέω. Ενρίκε λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Εδώ είναι ένα δίλημα. Ψηφίστε. Εγώ λέω... Ουάρντα ή Ενρίκε. Ναι. Εκεί πιστεύω θα πάει το πράγμα. Ο Αντώνης Δημητριάδης. Όχι και οι δύο.
Ο άνθρωπος ο οποίος πήρε το κύπελο και τον ΠΑΟΚ φέτος, ο Αντώνης Δημητριάδης, προφανώς δεν μας άκουσε, το έχουμε πει 30 φορές, ότι γυαλιά ηλίου δώσαμε με έξτρα διαγωνισμό. Πάει, τελείωσε. Και ότι όσοι συμμετέχουν και δεν κερδίζουν προσκλήσεις, πηγαίνουν, αυτομάτως κερδίζουν δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Αντώνη, The Master of Forces, καλημέρα. Αλυταρά. Μας ενημερώνουν από τον Ηρακλή. Ναι. Και αυτό είναι άσχημο, δεν είναι θετικό. Ναι. Όχι, πες του Μάριου, δεν το δείχνει η ΕΡΤ, το μπάσκετ του Ηρακλή. Δεν το δείχνει, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι, δηλαδή, περίμενε. Μιλάμε για το μάτς. Μας ενημερώνουν από τη διοίκηση του Ηρακλή. Ναι, ναι, ναι. Από τη διοίκηση του Ηρακλή. Ναι, ναι. Εντάξει, καλημερίζουμε. Γιατί κάτι εγώ άκουσα για ΕΡΤ. Κάτι άκουσα για ΕΡΤ. Ούτε ιντερνετική, τίποτα. Ούτε web, τίποτα. Προφανώς όχι. Ναι. Νέα ενημέρωση από Ηρακλή. Για το ποδόσφαιρο τώρα. Ναι. Η ΕΠΟ όρισε το μάτς Σάββατο. Η ΕΠΟ, γιατί είναι καλεσμένη στον Χολίδη από Μπέο το ίδιο βράδυ. Δεν κατάλαβα τίποτα. Η ΕΠΟ όρισε το μάτς Σάββατο γιατί είναι καλεσμένη στο Χολίδι από Μπέο το Σάββατο. Η ΕΠΟ, στελέχη της ΕΠΟ προφανώς, είναι καλεσμένη στον Χολίδι τραγουδιστή. Τον πρώην καλοσφαιριστή του Εγάλεω. Σοπαρ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Θυμάσαι Χολίδι στο Εγάλεω, Σωτήρη? Όχι. Ίσως το δείξει το web. Νέα ενημέρωση από Ηρακλή. Ναι, το web ίσως να γίνει. Κάτι με web, ERT, web, κάτι τέτοιο άκουσα. Ωραία, ωραία. Άρα, νούπου σου Βόλος. Ηρακλής. Σάββατο. Δεν ενδιαφέρει, αφού περάσανε. Στι 6 ο Κάρα Χαβάλε, ούτε καν θα ασχοληθώ, δεν είναι θέμα. Το μπάσκετ είναι το θέμα. Εννοείται. Εδώ τώρα ναι. Εδώ τώρα είμαι με τον μπάσκετ. Εντάξει, okay. Μέχρι και εγώ είμαι. Ναι. Άκουσα για ρέι ιδανικό, γράφει φίλο. Προτείνω να φύγει ιδανικό ο Γλύκο. Γιατί γελάζε. Γιατί ακλαίω, ρε φίλε, τι θα σε κουμπίσει, μου τρομένο να ειρωνία, δεν ειρωνεύεται. Πώ φαίνεται ότι με τον Γλύκο έχετε όλοι δημοσιογράφοι. Κρίμα για τον Γλύκο, το φάγατε. Ναι. Και να ντρέπεστε που το φάγατε. Ναι. Που δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Ναι. Ό,τι και αν έκανε εσύ και ο Κόλκας. Ό,τι και αν κάνατε. Τι να κάνετε, είμαστε γιατροί. Το παλέψατε. Το παλέψατε. Σα στέει ο Γλύκος, ρε. Τι σα έκανε δηλαδή. Μπορούσατε να κάνετε, το κάνατε. Ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Που θα σου έκανε το κύπελο πέρσι. Και γιατί... Θα έκλαιγε ακόμη, θα έκλαιγε. Το κύπελο. Πες του Σωτήρη, πού θα ήταν ο ΠΑΟΚ εκείνη τη βραδιά χωρίς τον Γλύκο. Πού θα ήταν, στις τηλεοράσεις, πες του λίγο, σε παρακαλώ. Ο Σωτήρης τον έκανε. Τι έβγαλε στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι ο Σωτήρης. Σωτήρη, πες. Στον γκολ του Χριστοδουλόπουλου που ναι, τρώει, ναι. Πρέπει ο Δασκαλάκης να κατέβασε όλους τους Αγίους. Σε αυτά του Κλωναρίδη που έβγαλε, πες. Άσε το ένα μόνο. Πες τα τέσσερα που έβγαλε. Με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό. Του έσφαξε ο Κίζας. Με τον Παναθηναϊκό. Ο Κίζας ή ο Γλύκος. Οι ήρωες είναι ο Κίζας και μετά ο Γλύκος. Ο Κίζας ήταν. Οι ήρωες είναι ο Κίζας και μετά ο Γλύκος. Πού φταίει ο Κίζας, ρε. Σε έκοψε την επίθεση. Μόνο σου είναι με τον Γλύκο. Βάλτο. Πιάνει από το λαιμό ο Βαρέλα. Και πέρασε. Πιάνει από το λαιμό τον Σουηδό ο Βαρέλα, το στραγγαλίζει και μετά βάζει τον γκολ εσύ. Τι να πρωτοθυμηθώ. Καντιλιάζει την μπάλα ο Ενρίκε. Την καντιλιάζει. Ο ορισμός της κάρτας καθυστέρηση. Άσε με τον τα λέω και μην ήρθε βήχας. Ο 4 δίνει μια άλλη διάσταση στο θέμα. Κρέσπο, παιδί, μητρότητα, πατρότητα, γενικώς, ναι, μάλλον το θέτει. Ναι. Τα παιδιά λέμε πάντα ότι μοιάζουν στον πατέρα γιατί η μητρότητα είναι βεβαιότητα. Η πατρότητα είναι πιθανότητα. 4,72 ρε σκύλε, εσύ είσαι με τους Σουάνς. 4,72 σου πατή γνώρισα. Κοπέλα από Κοζάνη, σπουδάζει εδώ φοιτήτρια, πορωμένη, άρρωστη, βλαμμένη με Σουάνς. Με τατουάζ, τίσερτ, παπούτσια Σουάνς και τέτοια. Με Πρίγιοβιτς κανονικά 25 της Σερβίας για τη Ρωσία. Πεχτάρα Πρίγιοβιτς. Καλά, στους 25 της Σερβίας, άμα δεν είναι. Τερματοφύλακα, Στοϊκοβιτς, Ραϊκοβιτς, Ντρμόβιτς. Αμυντική, Ιβάνοβιτς, Ρουκάβινα. Πού είναι αυτή, ο ένας είναι της Σερβίας. Ο Στοϊκοβιτς είναι στην Παρτιζάν, έτσι. Ναι. Κολάροφ, Μπάστα, Μαξίμοβιτς, Ομπράντοβιτς, Μιλένκοβιτς, Τόσιτς, Βελίκοβιτς. Ναι. Μέση, Ράντονιτς, Μάτιτς, Μιλιβόγεβιτς. Αυτόν θέλω. Ναι. Λάγιτς, Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς. Παιχτάρα. Γκατσίνοβιτς, Γκρούγιτς. Ένα-ένα. Σάβιτς ποιος, της Ατλέτικο Μαδρίτης. Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, ρε φίλε, της Λάτσιο. Α, της Λάτσιο. Α, ναι, ναι. Εντάξει, okay. Ο άλλος της Ατλέτικο, ο Στόπερ. Ο Σάβιτς. Είναι... Που παίζει αλλαγή. Είναι... Που ήταν στη Σίτι. Μαυροβούνιος. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Στη Φιωρεντίνα. Και στη ΣΥΤ ήτανε. Ναι. Και δεν ακούμπησε. Είναι Μαυροβούνιος. Έπαιξε 1,5 λεπτό. Μεγάλη, τους επιθετικούς φάγατε. Να, δεν είχε δει αυτό. Μίτροβιτς, Πρίγιοβιτς και τα λοιπά. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα, κλείνουμε δεύτερη ώρα.
Ανοίγουμε και γραμμές 2310-287-888. Για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν. Για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για Ελλάδα, για Αγγλία. Για τένις, για ό,τι θέλετε. Έχω το συμβόλαιο του Χρυστοδουλόπουλου. Ναι. Σε ενδιαφέρει? Ναι, να πούμε τους διαγωνισμούς. Θα πούμε και έχει ο Παπαδόπουλας. Θέλει να σε κάνει πλούσιο. Και εσένα για τους ακροατές. Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Δώστε λίγη προσοχή. Δώστε λίγη προσοχή. Ευρωλίγα. Γιατί πάντα πέφτει μέσα. Έχει ποσοστό επιτυχίας 95%. Ειδικά στο μπάσκετ ο Παπαδόπουλας. Ο θεός του ευρωπαϊκού μπάσκετ βλέπει όλη τη χρονιά και θα αποδώσει δικαιοσύνη πως με το να μην χάσει η Ζαλγκύρης πάνω από 6 πόντους από την Τουρκάλα. Ευχαριστούμε, θα πάρουμε. Α, δίνει handicap. Ναι. Δίνει Ζαλγκύρης μέχρι 5,5 πόντους. Ναι, να μην κερδίσει η Φενέρ πάνω από 5,5. Ό,τι έχει δώσει με τη Ζαλγκύρης φέτος το πιάσε. Τους έχει μελετημένους, ναι. Ναι, τους έχει, όχι στα μελετητά του, τους έχει μελετημένους κανονικά. Λοιπόν, Λευτέρης Πανταζής, μην καλείτε άλλοι, μην ενοχλείτε Σωτήρη, τελείωσε. Μόνο οι διαγωνισμοί τρέχουν για τα άλλα τρία live. Που είναι καθαρά SMS-ική, δύο διπλές, The Speak Easy Swing Band απόψε στο 8 Ball και για αύριο Σάββατο δύο μονές, 12ο Πίθηκος παρουσιάζει νέο άλμπουμ Αξιοπρέπεια ο τίτλος του, που την λατρεύει ο Άκης, ο 12ο Πίθηκος, ο περήφανος Καλαμαριώτης, στο Fix Factory μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους, μπορεί να κάνουν διάφοροι μη τη σκασιά. Δύο διπλές προσκλησούλες, Mary's Flower, Superhead, Vagina Lips και αυτή στο 8 Ball αύριο. Όχι αυτή, και αυτή αύριο, αλλά στο 8 Ball. Οκ, okay. FM κενό, ονοματεπώνυμο, το σχετικό, τα σχετικά live αποστολή στο 54-526. Λοιπόν, μια και είπαμε για την Ευρωλίγκα, ναι. Οι αγώνες είναι σήμερα το Final Four στις 7, Φενέρμπαχτσε Ζαλγκύρης. Mm-hmm. Βλέπω εδώ στο στοίχημα. Προσωπικά είμαι φόλα Ζαλγκύρης, δεν ξέρω για σένα. Δεν είναι. Φόλα Ζαλγκύρης. Πράγματι στους 6,5 πόντους είναι το Αβάτζο. Στο άλλο εννοείται ότι είμαι φόλα. Φόλα το βρήκες. 7 η ώρα Φενέρ Ζαλγκύρης και 10 Τσεσεκά Ρεάλ. Τσεσεκά Μόσχας, να το λες, μην τρέπεσαι. Ναι. Μόσχας. Ρεάλ. Φόλα πιο Τσεσεκά Μόσχας από τον Νίκο τον Μοσχοβίτη είμαι. Από τον Ιτούδη. Και από τον Ιτούδη πιο πολύ. Φαβορή Φενέρ, φαβορή και Τσεσεκά Μόσχας. Πόσα χρόνια είναι εκεί ο Ιτούδης? 3-4, 5. Πόρα το παιδί. Το πήρε, ναι, το έχει πάρει κιόλας. Κάνε 2 εκατομμύρια, έτσι δεν είναι τζάμπα. Παίρνει το. Το άλλο πες μου. Σήμερα έχει σήμερα. Το άλλο τι, το κακό το άλλο τι. Cleveland Celtics. Πότε, είναι 2-0. Αυτό είναι 2-0 Celtics, έτσι. Είναι Celtics και το άλλο είναι 1-1. Ναι. Πότε είναι το επόμενο Celtics Cleveland? Ξημερώματα Κυριακής. Στο Cleveland. Παναγιά μου. Άντε Cleveland Rocks. Άντε Cleveland Rocks. Σωτήρη, όταν μπορέσει. Όταν μπορέσεις, το συγκρότημα Presidents of the United States of America. Αυτό. Θα σου βγάλει Cleveland Rocks. Να μας πάει καλά, μην δούμε κανένα όνειρο. Λέει εδώ ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος λέει, μπαίνει για το 12ο Πίθηκο, τέλειο για το γιο μου. Σας ακούω συχνά, μακάρι να ήταν διπλή. Σας ευχαριστώ. Κάτι μπορούμε να κάνουμε. Α, δεν μπορούμε. Γιατί είναι θέμα management αυτό, sorry. Ξέρεις τι με συγκινείς, Αλέξανδρε, με τι με συγκινείς. Γνώρισα, με σταματάει πριν περίπου 2-2,5 χρόνια, φοράω το t-shirt το 10ο Πίθηκο και με σταματάει ο Νίκος από την Καλαμαριά, πατέρας. Γύρω στα 40-42 εκεί. Μου λέει Μάρια, το 10ο. Λέω άντρες. Λέει φίλε, από τον γιο μου έμαθα hip hop και ακούω πορωμένα ελληνικό hip hop. Και είναι πολύ καλός ο 10ο Πίθηκο, λέει απίθανα πράγματα για τις αξίες της ζωής, για τους γονείς, για την περηφάνεια. Λέω μπράβο. Τεράστιο κομμάτι. Τεράστιο κομμάτι, ευχαριστώ Σωτήρη Δασκαλάκη. The Presidents of the United States of America, Cleveland Rocks. Άιντε ρε πατήστε τους με τη Βοστόνη τους Ευρωπαίους, τη Liverpool του NBA. Διαλύστε τους, άντε ρε βασιλιά. Ό,τι να είναι, δεν είναι. Άντε ρε βασιλιά, άντε ρε βασιλιά. Μαζί, εμείς, αλλά... Ναι, δώσε λίγο και πάμε στη γραμμή, δώσε λίγο ρε Σωτήρη. Το αφιερώνω και σε Σταύρο Κόλκα που ξέρω ότι τους λατρεύει. Άιντε Cleveland, ψηλά το κεφάλι. Πάμε. Κόσμο. Διαλύστε το τριφυλάκι. Περιμένει. Διαλύστε τους Ευρωπαίους. Καλημέρα στο Πορτοφύλλο.
Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα καλημέρα και ομάδα. Καλημέρα στο, στο τρίο Μπελκάντο που είναι δύο Μπελκάντο σήμερα. Σωτήρη, ο 22 ο Δημήτρης. 22 στα σουβλάκια. Ναι, 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 ναι. Θανάση, τι αύριο, αύριο πίτσα μπύρα, να δείτε τον πιο ιστορικό θεσμό ποδοσφαίρου στον κόσμο. Πίτσα μπύρα αύριο, Θανάση. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει. Πίτσα μπύρα, δε, πίτσα μπύρα, αύριο Σάββατο. Σε αυτά τα απόγευμα τι πίτσα μπύρα. Κοίταξε ρε φίλε τώρα, με συγχώρεις τώρα. Έτσι ναι, είναι, πίτσα μπύρα για το θεσμό ναι, αύριο. FA Cup. Και εκεί που όλο το πλανήτη θα ασχοληθεί στις 26 του Μάη, ναι, θα κάνεις εσύ πίτσα μπύρα. Η μοντέρνη, ναι, ο μοντέρνος θεσμός, ναι, ο μοντέρνος. Όχι, ναι, είναι εκεί που όσοι έχουν κάκαλα φτάνουν εκεί. Ναι, γιατί τα, κάκαλα, τα τοπικά ναι, είναι άλλο. Ναι, ναι. Τα τοπικά είναι άλλο. Α, έτσι, συγγνώμη, είναι διαιτητής πάλι ο Μπρίχ θα είναι. Γιατί σε πήρε εργολαβία φέτος, νομίζω. Γιατί, ναι, γιατί μια χαρά. Αυτό αν γινόταν εδώ, με καμιά έκανα μπάοκ, θα γινόταν ρημαδιό. Κάτι, άκουσα, ναι, κάτι άκουσα για έναν Κροάτι ο οποίος είναι δηλωμένος, είναι αλήθεια. Ορίστε έναν Κροάτι, δεν κατάλαβα τι είπε. Ένας Κροάτης λέει από αυτούς που σειράνε και είναι και δηλωμένος με τα στέματα. Α, είναι αλήθεια. Θα παίξει ναι, τελικό. Μακάρι να είναι. Ναι, έτσι λένε. Α, είναι ναι, αυτό λέω και εγώ. Μακάρι να παίξει είναι, τελικό. Είναι βασιλόφρον. Τι, είναι βασιλόφρον. Ναι, είναι βασιλόφρον στο, στο πολίτευμα, ναι. Ωραία. Ας είναι, ναι, μακάρι λοιπόν, ο άνθρωπος. Ναι. Να ευχηθούμε σήμερα στο κοινό το οποίο προσφέρει στο άθλημα του μπάσκετ τα περισσότερα εισιτήρια να κατακτήσει τον τίτλο του, της Euroliga. Ξέρεις ποιο είναι το κοινό που προσφέρει τα περισσότερα στο άθλημα του μπάσκετ, έτσι. Είναι, δηλαδή δεν γίνεται να χαίρεται ας πούμε ο Ισπανός η Λιθουανή για τον μπάσκετ. Η Λιθουανή. Ε? Η Λιθουανή. Εννοείται, ρε. Ναι, ναι, εννοείται. Μακάρι, αυτοί που προσφέρουν, αυτοί να χαίρονται. Ναι. Αυτό τώρα βέβαια πάει μπιστή για τον διπλανό σου, ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Εντάξει, ναι, πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Γιατί, λοιπόν, γιατί, να ευχηθούμε αύριο ναι, στους μπλε, τους μπλε του Λονδίνου, ναι, αφού είχαν μια άσχημη χρονιά φέτος, ναι, να την κλείσουν ευχάριστα, ρε παιδί μου. Ωραία. Δεν γίνεται να, δεκτό, να, τους να στεναχωριούνται. Δεκτό, κανένα έτσι, πρόβλημα, κανένα μπράβο, πρόβλημα. Ναι. Να κλείσουν ευχάριστα τη σεζόν, ναι, και όσο για, το, για τις 26, υπομονή μια εβδομάδα, όλα θα έρθουν στην ώρα τους. Βρε απατεώνα, το... μπήκε τώρα ο, μπήκε τώρα ο Τσορμπατζόγλου, ναι, και βλέπει τον διαιτητή για ναι, το τελικό του Champions League. Βρε απατεώνα, ποιος Κροάτης βασιλόφρον, Σέρβος και κομμουνιστής είναι, διάβασε τον. Όχι και Σέρβος. Ο Μάζιτς. Okay. Ο Μάζιτς. Ο Σέρβος Μάζιτς. Μίλοραντ Μάζιτς. Καλός είναι αυτός. Λίγο έτσι αυστηρό. Ναι. Ναι. Το ξέρεις, το βατσικά το ξέρεις σίγουρα. Με μαύρο μαλλί, πολύ πολύ έντονο μαύρο, κοντό, χωρίς, θα μπεις διαιτητές. Να ευχηθούμε να διαιτητεύσει ναι, με, πώς το λένε, με τέτοιον τρόπο ώστε να απονέμει δικαιοσύνη. Ναι, να απονέμει δικαιοσύνη, να κάνεις μαμονιές, ναι, ναι. Να απονέμει δικαιοσύνη, ναι, ρε παιδί. Κατάλαβα, ναι, βρε. Ναι. Σε κατάλαβα, ναι. Τα ωρι... Κοίταξε να δεις, τα οριακά πρέπει να τα αφήνει. Ναι. Τα οριακά. Ναι. Όταν ναι, βγάζει μια γραμμή, όταν ναι, βγάζει τη γραμμή Μάρη εκεί, ναι, όταν ας πούμε το κορδόν είναι μπροστά, να μην λέμε ότι είναι offside. Μπράβο, γιατί ναι, μας λένε ότι όταν είναι οριακά ναι, είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Ναι. Αλλά ναι, εδώ βλέπουμε ότι οριακά τα βάζουν στον αμυνόμενο. Ναι. Κατάλαβες τι θέλω έτσι, να πω. Ναι, ναι. Έτσι, μπράβο, ναι. Α, και όταν ας πούμε ένας παίκτης κάνει στο πρώτο λεπτό ας πούμε ένα φάουλ, πατάει τα πόδια του αλουνού, εισπρόχνει με τα χέρια, ναι, ένας φυλάει και κανένα φάουλ. Ναι. Γιατί ας πούμε, αν μας σμπρώχνεις με τα χέρια, ναι, είναι φάουλ στο μπάσκετ. Ναι. Αλλά είναι φάουλ και στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, άμα σμπρώχνεις με τα χέρια. Ανάλογα πόσο σμπρώξεις. Ανάλογα ναι, πόσο σμπρώξεις. Ναι. Και αυτό ναι, παίζει ρόλο, ναι, ναι. Είναι ναι, πολύ λίγο. Ας πούμε, αν ναι, πάει μέχρι μέσα αν, ή σταματάει μέχρι έξω. Ναι, λίγο ναι, ακουμπάει. Δεν έχει δυναμότερο, αλλά είναι εμφανής η δύναμη η οποία καταβάλλεις. Αύριο παραγγείλατε και για αύριο βαγόνια στο Wembley. Τίποτα κοντέινερ. Παραγγείλατε, όχι. Όχι, καθόλου. Τίποτα. Πιστεύω να μην κάνατε παραγγελία. Όχι, έτσι. Ναι, ναι, σε είδα εσένα, σε είδα εσένα. Σε είδα εσένα, το τριόροφο το λεωφορείο. Καλημέρα. Έγινε, για... να είσαι καλά, Θανάση. Επόμενη γραμμή, δύο περιμένουμε. Χαίρετε. Ναι, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Άρης. Τι? Άρης. Άρης, ναι, ο παδός του. Του Άρη, Καρύφας και Λίβερπουλ. Α, Άρης, ο παδός του Άρη και της Λίβερπουλ, κλασικός συνδυασμός ειδικά της γενιάς που ήταν 35 άριδες στη δεκαετία του 80. Άρης και Λίβερπουλ. Ναι. Δημήτρη. Έλα. Μου επιτρέπεις λίγο να το ξεφτυλίσω. Εμένα. Όχι. Ο διπλανός ρε παιδί μου. Όχι ρε φίλε, κρίμα είναι. Όχι, να ξεφτυλίσω. Γιατί ρε, γιατί. Για να δω. Άστο να ξεφτυλίσω. Όχι, θέλει, θέλει, θέλει. Θέλει,
έτσι, το γουστάρει. Ναι, ναι, θέλει, θέλει. Το τραβάει. Είναι προηγουμένως για τους Έλληνες για την Cleveland. Είπε εμπρός Cleveland, τα παλιγάρια του Cleveland. Ναι, ναι. Και για τον Βασιλιά είπε, για τον LeBron, τον James. Ναι. Βέβαια, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και δεν μου λες, ξέρεις που έχει μετοχές τον LeBron. Στους Celtics. Νομίζει. Όχι, αγόρι μου. Πού. Στη Liverpool. Άστε, ναι, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Ναι. Άλλο αυτό! Άλλο αυτό, το οποίο το μαθαίνω τώρα βέβαια. Δεν θέλω να το έχω διαβάσει τώρα, αυτό να το ήξερα. Το παλικάρι αγόρασε συμμετοχής είναι 3 χρόνια με τους Αμερικανούς, ναι. Και φέτος λέει κέρδισε άλλα 7 εκατομμύρια δολάρια. Έχει επειδή κέρδι, ναι. Μετοχές στην Λίβερπουλ εκτοξεύτηκαν. Έχει κέρδη, ναι, ναι, ναι. Καλά να κάνει ο άνθρωπος. Εντάξει, εγώ θέλω αύριο την Κυριακή το ξημέρωμα που λέει ο Δημήτρης να έχει κατούριμα. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Ο LeBron το Σάββατο. Τι, το Σάββατο? Το Σάββατο που θα παίζει με τους Celtics, ναι. Θα φοράει και από κάπου το φυλακτό της Λίβερπουλ, παιδί μου, για να πάει καλύτερα η βραδιά. Βρέα, το φοράει ο άνθρωπος. Το άλλο Σάββατο προλαβαίνει να πάει στο Κίεβο. Μπα, ε. Δεν ξέρω. Άμα το σκουπίσουν, δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Άμα το άμα χάσουν, εννοείς. 4-0, ναι, άμα χάσουν, προλαβαίνει. Ναι. Άνετα. Αλλά δεν νομίζω να το κάνουν 2-2 το λιγότερο. Ρε τον Άρη, καλημέρα. Ρε τον Άρη, ο Μάζιτ σφύριξε πρόπερση United Liverpool στο Europa League το 1-1. Γενικά εντάξει, καλός είναι. Καλά, αυτή η φάτσα η αυστηρή, η Σέρβικη, η Βαλκάνια. Εντάξει. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε. Καλημερίζω Ανδρέα... και τον Δημήτρη και τον Μάριο και τον Σωτήρη Σαντέκ. Έτσι. Ανδρέα, ο παδός του ΠΑΟΚ από την ανάληψη και Μάντσεστερ και η Γιουβέντους, όπως ξέρεις. Βέβαια. Λέγε, λέγε. Ενρίκε ή Ουάρντα, λέγε. Εγώ θα ήθελα να επιστρέψουν και τους δύο. Δεν γίνεται. Είμαι στον Ερίκε. Oh, αλλά ο Βάρντα είναι μεσοεπιθετικός, ρε Δημήτρη. Εστά... Δεν είναι τέτοιο. Στα άκρα, στα άκρα. Ο Βάρντα είναι πιο τέτοιο. Πιο αφοσιωμένο στην γραμμή της ομάδας. Ο Βάρντα. Το line-up, ναι. Όχι, ρε, ο Πέτρο Κοζέν είναι τέτοιο. Δεν κρατάει τις γραμμές. Είναι γεμάτος ατομικές ενέργειες. Ο άλλος η Πακούη πιο δηλαδή. Ο Άρντα, ο Άρντα και η Πακούη δεν συναντήθηκαν ποτέ. Μήπως τον μπερδεύουμε. Μιλάμε για τον Αμρ Ουάρντα, Αιγύπτιος διεθνής ποδοσφαιριστής στον Ατρόμητο. Ο Σγουρομάρης, ο Μελαμψός που ήταν στον Ατρόμητο φέτος. Ναι, ναι, γιατί. Ο τυπητυπητάει, τυπητάει, τυπητάει που λέει και ο δασκαλάκης. Έκανε κερκίδα προχθές στο ΆΚΑ. Άρα Ερίκε λες εσύ. Ενρίκε. Εντάξει, πέτυχε και τον γκολ τώρα. Δεν θα μείνει στον δρόμο του Άρντα. Εντάξει, εγώ θα ήθελα και τους δύο. Γιατί δεν δηλαδή, αν δεν έρθει ο ένας, το δίλημα είναι υπαρκτό τώρα, αυτό ξέρετε. Είμαι βέβαιος ότι εκεί θα πάει το πράγμα. Εκεί. Ναι. Εγώ νομίζω και τους δύο πρέπει να τους πάρει. Δεν χωράνε και οι δύο. Ο Άρντα στα αριστερά. Ο τέτοιος. Τελείωσες τότε. Στα δεξιά μάλλον καλύτερα. Άμα είναι ο ένας αριστερά, ο άλλος δεξιά, τελείωσες. Αριστερά ο Μπισεσβέρ και στο κέντρο ο Πέλκας. Θα παίζεις φιλικά με τους Harlem Globetrotters. Ναι, ωραίοι, ωραίοι Harlem. Ωραίοι. Έχω και βιβλία. Πάμε παρακάτω. Τώρα για το... δεν ξέρω ότι είναι σήμερα η EuroLeague. Εγώ πιστεύω ότι και οι τέσσερις ομάδες θα παίξουν επιθετικά. Θα δούμε τη μεγάλα σκορ. Μακάρι να το πάρει η Ζαλγίρης όπως το 99, το πάρει τέτοιο. Και πιστεύω ότι τη στιγμή που όποιος κερδίσει στο Fenerbahçe της Αλγκύρης έχει πλεονέκτημα, γιατί άλλοι είναι πραγματικό ντέρμπι, θα σκοτωθούνε. Ναι. Θα έχει περισσότερες δυνάμεις, θα παίξουν και λίγο νωρίτερα. Γι' αυτό πιστεύω, επειδή είδα κάτι ο ΠΑΠ εκτός από το τέτοιο, είχε τρελές αποδόσεις. Ναι. Αν και το 1,60 της Ατλέτικο που ήταν το φαβορί, το δίναν άλλοι 1,80, αν είναι 90. Mm. 6,25 τη Μαρσέκ δεν την είχε κανείς και 3,75 το χ. Λοιπόν, παραμονή τελικού FA Cup Αγγλίας, μιλάς για τον μπάσκετ. Ποιος το έχει? United Chelsea. Λογικά κοστίζει. Η Nova πρέπει να έχει. Αυτό Nova. Έχω το άλλο. Σίγουρα. Αυτό θυμάμαι. Τέλος πάντων, πού θα το δεις? Θα το δω στο προποτζίδικο. Στο προποτζίδικο. Ναι. Και να μην το δεις δεν χάνεις τίποτα. Έχεις κάποια φωνή, κάτι, κάποιο προαίσθημα πέρα το ότι θέλεις? Ως οπαδός της United. Δεν συγχωρώ... πάρει United, εντάξει. Δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ, ποιος είναι αγαπημένος σου παίκτης της United, αγαπημένος δικός σου? Ας σου πω εγώ από πότε γίναμε United, Μάριε. Για πες. Μέσα της δεκαετίας του 80 με Gary Bailey, Norman Whiteside, που είναι ο νεότερος που έχει παίξει το Μουντιάλ, 17 χρόνια και 41 μέρες με τέτοιο. Όχι, 16 ετών
και 100 μέρες, τόσο κάτι τέτοιο, 110 μέρες. Όχι, το άλμπουμ Πανίνη που έχω και το μάτς αυτό γράφουνε. 17 χρονών και 41 ημερών έχει παίξει τέτοιο. Λες πρώτη φορά σε Μουντιάλ. Δεν επιμένω, ναι, στην Ισπανία το 82, μεγάλος, ναι. Norman Whiteside, ποιος, ναι. Ποιος από εκείνο, ο Ρόμπσον, ο τέτοιος. Μετά μ' άρεσε η γενιά όταν πήραμε στο Ρότερνταμ το κύπελο Κυπελούχο. Ναι, το 91. Μελί Σάρπ, ναι. Ο Μαρκ Χιούζ, Clayton, ο Μακάλιστερ, Clayton Blackmore, ο Bruce, Steve ναι, Bruce, ο Blackmore, ναι, τέτοιο. Ναι. Μετά από την τιμωρία, η πρώτη αγγλική ομάδα που πήρε τίτλο ήταν στο Ρότερνταμ. Έτσι. Ο Μπρούς είναι τώρα... Στην Μπαρτσελώνα, ναι. 2-1. 2-1. 2-1, που ήταν, ναι. Που ήταν για 4-1. Ο Μπρούς είναι τώρα στα play-off, ξέρεις, για άνοδο. Με την Άστον Βίλα, προπονητής. Ο Στίβ Μπρούς, εναντίον της Φούλαμ. Ωραία. Έγινε, Αντρέα, να είσαι καλά. Εγώ με φόλα πράγματα. Έχω καταγγελία, ρε φίλε. Τι. Ναι, ναι, να το αλήθεια είναι. Τι καταγγελία. Αυτός ο αλήτης. Αυτός εδώ ο γελίος. Το διαιτήλες έτσι. Ναι, ναι, αυτός εδώ ο τρισάθλιος. Αν μας ακούει τώρα κανένα συγγενής. Να κάνει μήνυση. Μήνυση τρελή θα φας, ναι. Αυτός εδώ είναι Σωτήρη που διέταξε επανάληψη στο πέναλι του Λίνο με την Τότεναμ. Αυτό το. Ο σερβός αυτός. Αυτός είναι, ναι. Πού σου ρε να μην παιδιά, συγγνώμη λίγο. Του Λίνο με την Τότεναμ. Ναι, ρε, που έβαλε τον γκολ. Εδώ. Ναι. Εδώ. Στο 0-0. Χωρίς λόγο. Μπράβο. Για να κάνει πουλήσει μαγκιά, εγώ ξέρω εγώ να δείξω ότι είναι κανονισμοί κτλ. Άδω ο αλήτης είναι. Που έπαιζε τότε Πάοκ με τότε να μάντρε σε Βετίν. Που δεν μπορούσε ο Λίνο να εκτελέσει την άλλη γωνία. Που το πρώτο μήνυμα είχε θέμα και... πάντα το εσωτερικό και άλλαξε γωνία και την έστειλε έξω. Αριστεροπόδαρο. Τι να κάνουμε. Ναι. Πού σου ρε αλήτη. Αυτό και ο περσινό που έδωσε πέναλτι με τον Άγιαξ. Αυτό. Ο Άγγλο. Ο Φαλάκρα. Του Λέοβατ. Εκείνη την αλητία. Πώ ήταν εκείνο, ο Τέιλορ. Ο Τέιλορ, μπράβο. Περήφανο Τέιλορ. Λοιπόν, τελευταίο break, μην ξεχνά. Δύο διπλέ προσκλησούλε. The Speak Easy Swing Band. Απόψε στο 8-ball και για αύριο Σάββατο δύο μονέ. 12ο σπίθηκο στο Fix και δύο διπλέ Mary's Flower Superhead με Vagina Lips στο 8-ball. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Μία καλημέρα, πε αποστολή στο 54-526. Πάμε στις γραμμές, δεύτερη ώρα για την Τρόικα, πάντα εδώ μαζί μας με Injection Service για εξοικονόμηση καυσίμου με ρύθμιση, έλεγχο και επισκευή βενζινοκινητήρα από όλων 18 στην Καροτούμπα, με σουβλάκι για delivery στο 688-552 στην Ευκαρπία για τα πάντα σε κρεατικά, 688-552, και Petit Palais, το πιο σύγχρονο all day restaurant bar για πρωινό, για σαλάτες, για καφέ, για πίτσα, τα κορυφαία κρασιά, Εθνικής Αντιστάσεως 39, με περικλείους γωνία, τηλέφωνο 2310-44-0022. Πάμε γρήγορα στη γραμμή, καλημέρα σας. Γεια σας. Έρμπολ. Το πέναλτι. Βάλε να δούμε το πέναλτι. Βάλε αυτή την αλητία του Μάρτιν. Πολύ μεταβάση που έχει ο Γλιανός. Για να δούμε τον Φωτάκη. Πολύ ωραία για τον Αθανασιάδη. Ναι. Πετάγεται μέσα στην περιοχή. Ναι. Πέναλτι. Το έδωσε. Είναι κοντά και ο Κλάους. Ο κίτρινος τον Κουτιτσίνη. Και το κερδίζει ο Αθανασιάδης πραγματικά. Βέβαια. Διότι κυνήγησε τη φάση. Ήταν λίγο πιο δυνατή. Βέβαια. Μπράβο Κλάους. Ναι. Με goalkeeper Κουτιτσίνη. Απλώνει τα χέρια του. Ούτε την είδε. Καθαρά είναι πέναλτι εδώ. Κυνηγάει τη φάση ο Αθανασιάδης, συμπάει. Την κυνηγάει ο Κλάου τη φάση. Δεν την αφήνει. Περιγραφή ποιος είναι. Καθαρά του παίρνει το πόδι, το δεξί πόδι είναι πέναλτι. Σωστή υπόδειξη, ήταν κοντά και ο βοηθός περιοχής. Βέβαια. Μιχάλης, σωστή υπόδειξη εδώ, βέβαια μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Ο μπαμπάς του, Σταύρος του. 1-0. Άρα πάω κάρα. Στους ομίλους του Europa League. Κομίνη θύμισε. Λίνο για τον ΠΑΟΚ. Το αφιερώνει στην εξέδρα. Ναι. Και φωνάζει όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Πολύ ψύχρεμα ο Βραζιλιάνος. Βελιγράδι έχει πάρει αυτήν την απόφαση. Ποιος μας διαφωτίζει το replay. Τον αλήτη ρε. Μπήκε, ναι. Περιοχή, βρε ποιος μπήκε βρε τώρα, όλοι μέσα μπήκαν. Ήταν μαγική εικόνα. Ξεφτυλισμένε. Μπήκε του ΠΑΟΚ πριν εκτελέσει ο Λίνο. Βίδες τους έκανε. 4-0 να λήξει. Ποιο ρε. Σε ένα περιπετειό. Πρώτο ημίχρονο υπάρχει μόνο τότε να κάνει τελώς. Χάθηκε ευκαιρία. Μπήκε παίκτη στην ΠΑΟΚ. Ο Σαλπικίδης είναι. Γεια σου, Ρεσάλ. Πάλι αυτό είναι. Κάτσε ρε. Η πρώτη εδώ, κακή εκτέλεση από το Λίνο. Κάνετε ευκαιρία. Όχι, δεν είναι ο Σαλπικίδης. Όχι, είναι ο Σαλπικίδης. Είναι ένας αυτός εδώ. Άντεραστή τώρα που μπήκε μέσα τώρα. Μισό μέτρο. Δείξε μου τώρα την απόκρουση. Δεν τη βούμε. Ποια απόκρουση, άλλο την έστειλε σου λέω. Ότι είναι η δεύτερη. Τα έστελνε όλα δεξιά γωνία του μοδοφύλακα. Τα βάζε και όταν αλλάζει γωνία το στείλε out. Δεν τον βόλευα από εκεί. Γενικά οι αεραστροποδαροί είναι της εσωτερικής.
Εγώ τη φουρνιά αυτή, όλη τη Τότανα που είναι καταπληκτική, την έλεγα, την έχω ονομάσει και πολλοί άλλοι φαντάζομαι, τα παιδιά τη Τούμπα. Αυτό ποιο κανονικά. Ο Αρία. Ο Αρία, ο Αλιτάρα. Ποια Τότανα, αμέσω. Έλα, έχει χάσει πρώτο εμίχρονο είναι πάρα πολύ καλή Τότανα. Με Κέιν και Walker και Rose και αυτού. Ο Rose εθνική, πάει παγκόσμιο. Βιερίνια, Λίνο. Μπαλάρα ο Πάοκ. Ήβιτ. Τα κουνάκια αυτά. Τα κουνάκια αυτά την κόβουν, την πήραν τη Τότανα. Πάλι Βιερίνια. Παλιά εδώ. Τι παλιά, ρε, δεν ευκαιρία. Καλά που ευτυχώς βλέπω με το φωτάκι τον αρχηγό τη Παναγάκη. Ο Πάοκ παίζει, ρε φίλε, ο Πάοκ παίζει. Ναι. Λίνο. Εντάξει, σου ήρθαν εδώ πέρα μέσα με μέσο ολοκία 19. Βιερίνια πάλι, το χάσε. Βιερίνια στο. Στην κάτω τούμπα το στείλε. Και στο δεύτερο υπάρχει το δοκάρι του Ήβιτς στο τέλος, το οποίο δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Άτος. Από αυτούς που δεν ήρθαν. Ναι. Δες εδώ τι χάνει. Από αυτούς που δεν ήρθανε με την Τότεναμ. Εδώ δες, εδώ δες. Ποιος ήθελα να έρθει. Γιατί ρε αγόρι μου. Γιατί ρε αγόρι μου το στέλνεις εκεί πέρα. Ο Βλάντανε. Ναι. Και μπαίνει η αλλαγή ο Πάρετ. Ούτε η μαμά του τον ξέρει. Ούτε υπάρχει το Πάρετ αλλαγή στο... στις καθυστερήσεις. Ο Μεξικανός. Από αυτούς που δεν ήρθανε, ποιος θα ήθελα να έρθει. Για ένα στεναχωρέθηκα που δεν ήρθε. Από την Τότεναμ. Πέρα από τον Μπέιλ, το προφανώς, εντάξει. Πέρα από, καλά, δεν ήρθε, η μισή Τότεναμ δεν ήρθε. Ποιος ήθελε να έρθει, ένας μόνο. Σκοτ Πάρκερ. Η Πεκτούρα, ο Τζέντλεμαν. Ατσάλι και η Αλιταράς. Σκοτ Πάρκερ, πρώην West Ham. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Του χρόνου μίλου Champions League και τα λοιπά. Μια χαρά. Ναι, κάτσε να μπεις πρώτα και μετά. William Kate, έτσι. Βασιλική γάμη που έγραψαν ιστορία κτλ. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 23-10-287-38. Οι διαγωνισμοί τρέχουν. The Speak Easy Swing Band. Απόψε στο 8 Ball 2 διπλές προσκλησούλες. Και αύριο Σάββατο, 12ο Σπίθικος. Παρουσίαση νέου άλμπα αξιοπρέπεια. Δύο μονές προσκλησούλες στο Fix Factory και δύο διπλές. Για Mary's Flower, Superhead και Vagina Lips στο 8 Ball. Καλημερίζω Ηλία και Θάνο από Mary's Flower, Superhead. Απευθείας κόκκινη, γιατί έφαγε ο Βαρέλα στο τελικό. Για χειραψία, για χειρονομία. Έφαγε απευθείας κόκκινη ο Βαρέλα. Εσύ, για τον πανηγυρισμό ο Βιερίνια έφαγε κίτρινη. Γιατί ο Κοσμοτέ δεν το έβγαλε. Ακόμη ρωτάω παιδιά, λέει, και εγώ δεν το έχω δει. Καλά, αν δεν έχει φάει, είναι, δεν υπάρχει, είναι κωμωδία. Εντάξει, οκ, αλλά δεν το έβγαλε. Ναι, ναι. Στην Αθήνα λέγονταν ναι, ότι ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε για την κάρτα του Βιερίνια. Είναι η πιο προφανής κάρτα που υπάρχει, ρε παιδιά. Κάνει πάρτι εκτός. Όχι στα κουλουάρ, πήγε στο σπίτι του. Τρεις κάρτες γλίτουσε η ΑΕΚ τουλάχιστον. Τρεις κάρτες. Και στα στριμά που γίνεται εκεί θέλει κάρτα Βιερίνια, γίνεται δεύτερη. Γι' αυτό το λένε αυτό στην Αθήνα. Όσοι το λένε στην Αθήνα ή και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη μου, νταμπλούχε. Έτσι, είναι τα λέμε ο καλημέρα Σάβας, κατά φαντασία ανασθενής, ο παδός του ΠΑΟΚ. Να τα λέμε αυτά. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Δημήτρη, εσύ ως 18 χρόνια και κάτι πάμε που ακούμε συνεχόμενα. Έτσι, φίλε. Που... Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Άμπραβο, έτσι. Και αυτά να τα λέμε. Όλο αλήθειες είσαι σήμερα. Όλο αλήθειες. Έτσι είναι τα πράγματα. Είσαι καλά γερός. Μια χαρά, μετά το Σάββατο βέβαια ακόμη καλύτερα. Πού ήσουν το Σάββατο? Στη Θύρα 20. Α, ήσουνε, ε! Μαζί με τον Παναγιώτο τον Παπαδόπουλα μαζί. Πού να λείπεις, ρε φίλε. Πού να λείπεις. Πες λίγο, αυτοί που δεν πήγαν, τι χάσανε, πες λίγο. Αυτοί χάσανε μια μαγική βραδιά, πιστεύω, Δημήτρη. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Μαγική βραδιά. Δεν μπορούν τώρα δηλαδή να χάνεις αυτό το παιχνίδι. Εσύ πριν τον τελικό σκέφτηκες ποτέ ότι. Μήπως να μην πάω, μήπως αυτά γίνει τίποτα, κάτι τα λεφτά, μήπως το... Με τίποτα. Ποτέ δεν σου πήγε στο μυαλό, ε? Με τίποτα. Από την πρώτη στιγμή, Δημήτρη, που βγήκαν και τα εισιτήρια και αυτά εδώ πέρα και έκλεισα εκεί να πάω, τελείωσε, δεν έχει... Ούτε καν το σκέφτηκες. Δεν σκέφτηκα καθόλου, τίποτα. Κατευθείαν. Και αποζημιώθηκες για μια ζωή. Χρόνια, για αρκετά χρόνια. Άρε Σάβα, γίγαντα. Παλικάρι μου. Ωραία, Σάβα, επειδή περιμένουν άλλοι δύο. Ναι, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Γιάννης, μόνο πάω. Γιάννης Πάοκ, συνεπώς. Από εξωτική Ποντοκόμη. Από Ποντοκόμη Σερών. Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχει Ποντοκόμη στις Σέρες. Η Δράμα. Δράμα.
αφήστε το παιδιά, το Ζάνι. Α, από το κόμικο Ζάνι, ναι, sorry, 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 εγώ, sorry, ρε. Πώς ναι, τη, ναι. Στη δράμα πώς το λένε το, ναι. Έχει κάτι ανάλογο ρε εσύ. Καλά ρε, για Τζόρμπα, εσύ δεν βλέπεις και το πανί κάθε μάτι. Το βλέπω, ναι, το βλέπω. Ναι, αυτή. Γιατί λέει και Κοζάνι, μαζί. Σιγά με γράφει και αυτή. Έλατε. Πριν για το δίλημα Ουάρτα και Ενρίκε, ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει δίλημα. Γιατί? Δηλαδή αν έχω από τη μία τζάλμα κάπως και από την άλλη έχω έναν βασικό τον Ουάρτα και από πίσω τον Ενρίκε θα μας χαλάσει. Ποιος μένει έξω? Ο Πέλκας. Τώρα μην το συζητάμε, δεν γίνεται και οι δύο. Ένας από τους δύο θα παίξει. Ένας από τους δύο θα μείνει. Να έχουμε τον άλλο στον πάγκο, δηλαδή απαγορεύεται. Α, στον πάγκο είπε, sorry. Πες ρε φίλε, ο Άντε τραυματίζεται 3 μήνες. Έχεις μπίσεις βαρέξεις, Ελ Καντουρί, έχεις. Δεν έχει πλάρει ούτε σταματημένο λεωφορείο. Ποιος, ο? Ποιος είναι, ο Λιμιός. Όχι, και δεν τριπλάρει. Όχι, και δεν τριπλάρει. Έκανε ένα παιχνίδι μέσα στη Ξάνθη και στα υπόλοιπα τράγερνε με όλους τους παίκτες. Πετούσε την μπάλα και δεν μπορούσε να κάνει μια τρίπλα. Ναι. Αυστηρός. Για δεξί μπακ, για backup του Μάτος μπορεί να είναι καλύτερο. Σε παραδέχομαι. Στην Ξάνθη έκανε τρελό παιχνίδι, ναι, εκεί και θα έκανα και εγώ πιστεύω εκεί. Εκεί φίλε, και μετά χάθηκε. Και μετά ναι. Είχαμε ακόμα την εικόνα της Ξάνθης. Ποιος ήταν και από εκεί, ο Τριάδης, ποιος ήταν, ποιος ήταν από εκεί. Πω. Τον έκανε μη πω τι. Βάλε προτεραιότητα σε ένα από τους δύο. Σε ένα από τους δύο, ναι. Τον Ενρίκε. Όλη τη χρονιά μόνο ο Λιμιός τον έκανε. Κανείς άλλος. 3-0 ο Ενρίκε. Ας πουλήσει τον Βάρτα γιατί μπορεί να είναι ντε. Το παιδί δεν πάει καλά. Και ο άλλος δεν πάει καλά. Αλλά μόνο που θυμάμαι τη φάση με την Έστερσουτ. Αυτό φίλε δεν το κάνει κανείς. Ναι, ναι, ναι. Και ευρωσιές τερματοφύλακας. Και αυτός μπαίνει με το κεφάλι. Φίλε αυτό είναι ΠΑΟΚ. Πω, 3-0 ο Ενρίκε. Φοβερό. Μάλιστα. Μεταγραφές λίγο μπαμπαμ, τι βλέπεις εσύ, όχι τι ακούγεται. Είπαμε στο 4 στον άξονα. Τέρμα, στόπερ, χαφ και επιθετικό. Επιθετικό θα μείνει ο Κουλούρης γιατί ανησυχούμε. Α, μην ηρωνεύεσαι, τον παίχτη του ΠΑΟΚ. Ηρωνεύεσαι τώρα και δεν είναι σωστό. Θέλει να πάει να πάρει παιχνίδια. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχει ΠΑΟΚ να παίξει τον ΠΑΟΚ. Θα καεί έτσι. Ο Μιστακίδης πού να παίξει. Καλύτερα ο Μιστακίδης από τον Κουλούρη, σίγουρα. Για σέντρεφορ, σέντρεφορ ο Μιστακίδης. Εκεί, Έχει 3 χρόνια δεν μάθαν τις θέσεις του. Ναι, σέντρεφορ, φίλε. Είναι, με θυμίζει τις κινήσεις του, τώρα μπορεί να γελάσει με αυτό το Γιάννη τον Οκά. Εμένα αυτό μου θυμίζει. Στο λίγο πιο βαρύ. Αλλά είναι για σέντρεφορ. Καλύτερος είναι. Ναι, εγώ δεν γελάω, ούτε ο Δημήτρης. Καλύτερος είναι. Ωραίος. Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα. Συγκλονιστική ανάλυση από ποντοκόμικο Ζάνης. Από τον Γιάννη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα αδερφέ. Όνομα και ομάδα που στηρίζεις. Γιατί ο Μιστακίδης άμα μείνει εκεί που είναι τώρα δανεικός, κακά είναι, άσχημα θα κάνει. Πού να μείνει το Παναθηναϊκό. Ναι. Όχι, παιχτάρα. Παιχτάρα, πίσω. Εμείς οι Παναθηναϊκοί μια χαρά μας κάνει. Όχι. Είσαι Παναθηναϊκός. Όχι. Όνομα φίλε και από ποιο μέρος αν επιτρέπετε. Γιάννης. Παναθηναϊκός και άλλες φορές έχω πάρει. Ναι, Θεσσαλονικιός. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Για τα επεισόδια και τα προ αγώνα του τελικού και κατέρωθεν και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, τιμωρία θα υπάρξει και αφαίρεση βαθμών. Αφαίρεση βαθμών γιατί? Για τα επεισόδια που γίνανε προ του μάτς. Εκτός το γηπέδου, στην Ομόνια και στην Ολυμπιακός. Στην Κηφισίας. Ναι, φυσικά. Στην Ομόνια και στην Κηφισίας. Ναι, ανάλογο γεγονός. Αφαίρεση βαθμών για επεισόδια μακριά το γήπεδο. Να σου θυμίσει, λέει, να σου θυμίσει ο άνθρωπος. Πες Γιάννη. Να σου θυμίσω. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με χειρονομίες του Περέιρα, στη θύρα 13 αν θυμάσαι. Και επεισόδια εκτός γήπεδου. Δεν είχαμε αφαίρεση βαθμών εμείς και μηδενισμό του αγώνα. Ναι. Εκείνο ήταν μέσα στο γήπεδο, φίλε. Κάνω λάθος. Εκείνο ήταν με τη φωτοβολίδα. Και πρώτου αγώνα με συγκρούσεις των οπαδών όχι. του Παναθηναϊκού. Μετά ματ. Διακόπηκε το ματ γιατί δεν ξεκίνησε το ματ για τη φωτοβολίδα. Και μετά γίνανε. Δεν θυμάσαι καλά. Τέλος πάντων. Γι' αυτό μην επιμένεις άμα δεν θυμάσαι καλά. Όχι. Λάθος κάνει. Δεν μπορεί να υπάρξει τιμωρία. Δεν μπορεί να υπάρξει τιμωρία για αυτό το πράγμα. Εκείνο το ματ δεν έγινε καν. Νομίζω είναι μετά, Γιάννη, έξω από το γήπεδο όμως είναι εκείνο. Έξω από το γήπεδο για συγκρούσεις των οπαδών του Παναθηναϊκού. Ναι. Σε εκείνο το μάτς. Στην περίμετρο του γήπεδου. Όχι στην Καραϊσκάκη και στην Ομόνια. Δεν ξεκίνησε ρε φίλε. Επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μιλάω. Εκτός γήπεδου. Ναι. Σου λέει ο Δημήτρης και με τον ΠΑΟΚ αυτά γίνανε στην Ομόνια και στην Καραϊσκάκη και στην...
Έγιναν επεισόδια και μια μέρα πριν το παιχνίδι. Είχαμε εισβολή των οπαδών του ΠΑΟΚ στους πανηγυρισμούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει. Δεν είχαμε φωτοβολίδες. Εντάξει. Φωτοβολίδες θα τιμωρηθεί. Φωτοβολίδες θα τιμωρηθεί. Η εικόνα τα δείχνει, δεν τα λέω. Φωτοβολίδες θα τιμωρηθεί, βεβαίως. Η εισβολή για τους πανηγυρισμούς τώρα. Ο Ολυμπιακός το ζήτησε πάντως, θα κάνει ενέργειες, λέει και τα λοιπά. Το ζήτησε ο Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Δημήτρης ΠΑΟΚ Αθήνα. Δημήτρης ΠΑΟΚ, κάτοικος Αθηνών. Πάμε, Δημήτρης, ακούμε. Καλημέρα. Σχετικά με τα επεισόδια τώρα, έτσι. Ναι. Εντάξει, νομίζω είναι γελίο. Δηλαδή... γελίο δεν είναι, έγιναν επεισόδια. Θα τιμωρηθούν οι ομάδες. Τι να τιμωρηθούν. Άναψαν πυρσί. Πετάχτηκαν αυτά, υπάρχει θέμα. Αλλά όχι αφαίρεση βαθμών. Ως εκεί. Αφαίρεση βαθμών για επεισόδια στην Κηφισίας. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, ναι, η οποία την έχω συζητήσει πολύ και στο κύκλο μου και στη δουλειά μου με οπαδούς άλλων ομάδων και αυτά. Στον τελικό, την ευθύνη για τη φύλαξη του γηπέδου, τον έλεγχο για τα εισιτήρια, την ταυτοποίηση, πώς θα λένε, για τα αντικείμενα που θα περάσουν, τον έλεγχο των οπαδών και αυτά, ποιος την έχει? Υπάρχει και αντικειμενική ευθύνη των ομάδων. Γιατί να υπάρχει τι να κάνουμε τώρα, αφού αυτοί συμμετέχουν, αυτές δίνουν τα εισιτήρια, τι να κάνουμε τώρα? Ναι, κάνουν τη διάθεση, δίνουν φυσικά το άμκα τους, την ταυτότητά τους και παίρνουν εισιτήριο. Τον έλεγχο του προσώπου, εμένα που πήγα στο γήπεδο, έτσι. Ναι. Το τι θα κουβαλάω απάνω μου. Δεν ξέρω κι εγώ τίποτα άλλο. Δηλαδή, τον οποιοδήποτε έλεγχο, ποιος τον έχει? Η αστυνομία. Πάμε παρακάτω. Αν αυτό το παιχνίδι γινόταν στο πρωτάθλημα και ήταν στην Τούμπα, ναι, ποιος έχει την ευθύνη? Πέρα από τον έλεγχο που... Αν υπήρχε ο παδός της ΑΕΚ στην Τούμπα και έκανε επεισόδια, η ΑΕΚ. Για τα επεισόδια των οπαδών της ΑΕΚ θα είχε την ευθύνη η ΑΕΚ. Αν υπήρχαν. Ναι, στην Τούμπα θα υπήρχε ευθύνη της ΑΕΚ μόνο αν είχε δικά της εισιτήρια. Αυτό ακριβώς, έγινε στο τελικό, ναι. Ναι, ωραία. Σε αυτό το τελικό όμως δεν είναι το δικό σου το γήπεδο. Φίλε, έγινε και πέρυσι αυτή η συζήτηση. Προσπάθησαν οι ομάδες να ρίξουν άλλο. Δημήτρη, νομίζω ότι δεν βάζεις το δάχτυλο στην πληγή. Ναι, ναι, το ονόμος, η μεγάλη εικόνα πες. Βέβαια, στην ουσία. Η ουσία ποια είναι, ρε παιδιά? Ότι μιλάμε για μια διοργάνωση, έναν τελικό, ο οποίος γίνεται σε ένα γήπεδο που ακόμα δεν είναι τη ΣΑΕΚ εκείνη την ημέρα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε αυτό? Ναι, φυσικά δεν είναι. Συμφωνούμε. Mm. Ωραία. Αλλά η ΠΑΕ επίσημα πήραν από 17.000 εισιτήρια. Έχουν την ευθύνη για αυτά. Να ξέρουμε και λίγο ο καθένας σε αυτή τη χώρα ποια είναι η δουλειά του και ποια είναι η αρμοδιότητά του. Τον έλεγχο σε ένα ουδέτερο γήπεδο τον έχει η αστυνομία και την ευθύνη την έχει η διοργανώτρια αρχή, η οποία είναι η ΕΠΟ. Άρε ντε με Νικολαίδη, αυτό έχω να πω, Δημήτρη. Εντάξει, δεν είναι σωστό το σκεπτικό σου. Άρε ντε με Νικολαίδη, αυτό έχω να πω. Ακούω τώρα και από τον Δημήτρη. Άσε ντε με Νικολαίδη. Έδωσε κόσμο τώρα. Ακούω και από τον Δημήτρη. Ακούω και από τον Δημήτρη. Που είναι υπέροχη παρουσία, το παιδί που έκλεισε, υπέροχη παρουσία, οπότε βγαίνει, τον χαίρομαι πάρα πολύ. Από το ένα άκρο, ότι γίνανε επεισόδια στην Κηφισία να τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών, πήγαμε στο άλλο άκρο. Να μην τιμωρηθεί κανένας για τα... Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι, μην τα βλέπετε. Φίλε, δεν φταίω σε τίποτα εγώ που γυρνάω στο κέντρο της Αθήνας, πήγα να κάνω τη βόλτα μου, να πάω να δω θέατρο, να κάνω καμάκι, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε, και να μου έρχεται στο πέτρα, δακρυγόνο, αυτά, οτιδήποτε. Ναι, επεισόδια κάποτε γίνονται, πρέπει αυτά. Κάθε Μητρή, Παρασκευή στην Αθήνα επεισόδια. Δεν λέω τώρα πώς είναι κανόνες. Κάθε Παρασκευή επεισόδια γίνονται στην Αθήνα. Τέλος πάντων. Κάποια στιγμή να και γίνουμε. Τι να κάνουμε. Να γίνουμε κάποια πάω... στιγμή άνθρωποι. Όχι, δεν είπα τώρα. Εντάξει. Η ουσία ποια είναι. Η ουσία ποια είναι. Χθες. Για 350 άτομα που κατέβηκαν για μένα για ιερόσκοπο και καλά κάνανε. Έτσι. Η καρδιά μου είναι μαζί τους για την Παλαιστίνη. Κάποιοι κλείσαν τα πάντα, παρέλυσε όλο το κέντρο για 350 άτομα. Ιερός ο σκοπός. Επαναλαμβάνω, για την Παλαιστίνη. Ναι. Αλλά κάτι πρέπει να βρεθεί, μια φόρμουλα. Κάτι. Γυρίζετε, φίλε. Εντάξει. Παλαιοκόμη είναι στη δράμα. Α, εντάξει, ναι. Ποντοκόμη, παλαιοκόμη. Ναι, τι, ωραία. Τελειώσαμε. Δίνουμε νικητές. Τα γυαλιά είπαμε, έτσι. Πολύκαρπος Ξανθόπουλος. Τα καβάτζωσε ο τουρίστας από τα Opticon Express. Όσοι χάσατε οι χαμένοι των διαγωνισμών, καβατζώνετε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ. Την οποία και εξαργυρώνετε σε ένα από τα τρία Opticon Express. Μήνυμα 164. Άλλαξε ο νόμος για να είσαι πρώτη κατηγορία και μιλάς κιόλας.
χαρακτηρίζει κάπως τον οπαδό του Παναθηναϊκού. Δεν το διαβάζω για ευνόητους λόγους. Όπως δεν διάβαζα και του ΠΑΟΚ, αγαπητέ 164. Λοιπόν, The Speak Easy Swing Band, νικητές. Αλεξάνδρα Βογιατζόγλου, Γρηγόρης Καραλής. Αλεξάνδρα Βογιατζόγλου, Γρηγόρης Καραλής. 12ος πίθηκος, Νίκος Τοπαζίδης, Αλέξανδρος Γεωργαντόπουλος. Νίκος Τοπαζίδης, Αλέξανδρος Γεωργαντόπουλος. Και Mary's Flower Superhead, Βιβί Παπαδοπούλου, Χριστόφορος Μελάς. Βιβί Παπαδοπούλου, Χριστόφορος Μελάς. Μάριος Ασλαμής, χορηγούς έδωσες δε. Τους δώσαμε όλους, έτσι. Θα τους ξαναπείς. Θα πάει να κλείσει τώρα φαγητάκι από το Πιπερών, σύγχρονο μαγειρίου. Χρήσιμο μαγειρίο στην Γεωργίου Παπανδρέου 25, πρώην Ανθέων. Οκ. 20 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα, μαγειρευτά, κρεατικά, ζυμαρικά, όλα αλφα ποιότητας, πραγματικό κόσμημα για τον δρόμο κόσμημα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο για τη Λιβεριά 2310-868-868 στο Πιπερών Γεωργίου Παπανδρέου 25. Απίστευτο ρε φίλε, και άλλες δύο ψήφοι για Ουάρντα, για Ενρίκε, sorry. Έλα ρε Ουάρντα. Δηλαδή πέντε πήραν θέση και πέντε Ενρίκε. Δεν το περίμενα. Είναι τυχαίο που μόνο εγώ θέλω Ουάρντα. Εσύ είσαι... Και εσύ θες Ουάρντα. Και ο Σωτήρης θέλει λίγο. Ουάρντα, Ενρίκε θες και εσύ. Εγώ δεν ξέρω τι θέλω. Ενρίκε. Θέλω Ουάρντα, θέλω Ουάρντα. Να έχει αιγυπτιακή τσαχπινιά. Βορειοαφρικανική τσαχπινιά να έχει. Μάλιστα. Να γίνει ρημαδιό. Με περίπαλε κλείνουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εκπληκτικό περιβάλλον. Πάρα πολύ φιλικό για όλους και για τους μικρούς. Σας υποδέχεται κάθε στιγμή της ημέρας. Εθνικής Αντιστάσεως 39 με Περικλαίος γωνία ανατολικά στην πόλη. Injection Service για εξοικονόμηση καυσίμου με καθαρισμό συστήματος ψεκασμού. Και σουβλάκις για να φάτε τα καλύτερα πανσέτες, λουκάνικα, μπιφτέκια, όλα ανατολικά, δυτικά στην Ευκαρπία. Για το Petit Palais, επειδή με ρώτησε ένας κύριος χθες ακροατής στο τηλέφωνο για τους μεγαλύτερους, το Petit Palais είναι απέναντι από τον Κρικέλα. Από τον πρώην Κρικέλα, έκλεισε ο Κρικέλας, απέναντι είναι το Petit Palais, έτσι, για την μεγαλύτερη γενιά. Αυτά. Ωραία. Λίγο μετά τις 12 κλείνουμε. Ξεκινάμε σε λίγο με ΠΑΟΚ 24. Υπάρχουν πάρα πολλά νεότερα για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, αλλά και για το βόλεϊ, όπου ο ΠΑΟΚ αλλάζει προπονητή. Πάμε γερά Ηρακλάρα. Γερά, ναι, ναι, ναι. Πάμε γερά Ηρακλάρα στο μπάσκετ. Πάμε γερά Motherwell. Πάμε γερά Manchester United. Πάμε γερά Cleveland Cavaliers. Πατήστε τη Liverpool του NBA. Και ακολουθεί δύσκολη εβδομάδα για σένα. Πολύ δύσκολη.